για πάμε, για πάμε! Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό βατσοχροχοπίπερο καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήρια και αθλητήρες, κάντε του δόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ράδιο ψυχοθεραπεία! Και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε! Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή τύπλα στα νεχόρια, να παράσουμε την παλακότα από τις μελαγχολίες και να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία θετικά ζουμουσάδα! Ελάτε πουλάκια μου, ελάτε, ελάτε! Δευτερίλα σήμερα στην ατμόσφαιρα! Δευτερίλα, ξεκινά εβδομάδα Black Friday! Άρα τι έχω! Ένα έχω να σας πω. Αυτά που θα δώσουμε αυτή την εβδομάδα δεν έχουν ξαναδοθεί παρά μόνο από εμάς! Παρά μόνο σε τούτη εδώ την ταπεινή! Την ταπεινή εκπομπή! Εδώ, μόνο από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Θέλω να σας πω έτσι μπαμ μπαμ, πέρα από το ότι όλη την εβδομάδα προσφορές σε προϊόντα τεχνολογίας, πλυντήρια, στεγνοτήρια, φυγραντήρες, τα πάντα, πέρα από το ότι η τηλεοράση, ειδικά Sony Bravia με X-Reality Pro επεξεργαστή εικόνα σε εξαιρετικές τιμές, παράδειγμα η 55άρα με λειτουργικό Android από 850 μόνο 600, δηλαδή 250 ευρώ έκπτωση στην 55άρα, ξαναλέω, πιάνει όλο το σκηνικό τείχος. Και η αντίστοιχη 49άρα από 750 μόνο 550, 200 ευρώ έκπτωση. Τώρα τι θα δώσουμε εμείς, κάθεστε, Δευτέρα 25 Νοεμβρίου του τέστην σήμερα. Smartphone Xiaomi Redmi 7α 16GB Black από 130 ευρώ 95. Εννοώ στην ηλεκτρονέτ. Εμείς σήμερα κούτρα, γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 μέσα από τα μηνύματα μόνο για το κινητό. Τα κρέατα που θα δώσουμε από το κρεοπωλείο Μιχάλης και μέσα από το σταθερό. Ξαναλέω, Δευτέρα λοιπόν ένα smartphone Redmi Xiaomi Black 16GB. Τρίτη, ένα smartphone Huawei αξίας 130 ευρώ Y5 μοντέλο 2018 Dual SIM. Τετάρτη, ένα tablet Wi-Fi Lenovo. Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου, smartphone Alcatel, ένα DS Black. Παρασκευή, το πιο μεγάλο δώρο, 32άρα LED Sony τηλεόραση αξίας 300 ευρώ. Δεν έχω να πω κάτι. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Σας τα διάβασα έτσι, μία σούμα σας τα έκανα. Αυτά θα δώσουμε μέσα στην εβδομάδα, άνθρωποι μου. Ζουμουσάκια μου και όχι μόνο. Να είστε έτοιμοι. Να είστε έτοιμοι. Σήμερα το κάνουμε το κινητό με το μήνυμα. Γράφουμε FM. Αφήνουμε κενό και το στέλνουμε το στο 54526. Κληρώνουμε και ένα υπέροχο τσιτσί. Μια σακουλάρα κρέατα από το κρεοπωλείο Μιχάλη στον Εύωσμο. Το κορυφαίο κρεοπωλείο στην πόλη. Τα δύο κορυφαία αυτός. Στον Εύωσμο Μενελάου 29 αλλά και στο Κρεοπωλείο Άγγελο στην Νεάπολη. Θα δώσουμε και το μεσημέρι στο 2-3, θα δώσουμε τσιτσί εκεί. Δεν ξεχνάτε, φυσικά, χορηγός πρώτης ώρας Αιγαίων, πεντανόστιμα, εκλεκτά, υπέροχα πράγματα μέσα από τις ωραιότερες θάλασσες του κόσμου. Μπαίνετε και στα δύο ηχθειοπολία και στο δικητήριο, 214.000 δηλιβεριά, και στο ωραιόκαστρο 695666, μοσχοβολάει ο τόπος. Δεν νιώθετε ότι μπαίνετε μέσα σε ηχθειοπολείο, ούτε ψαρίλα, ούτε μπόχα, ούτε τίποτα. Μοσχοβολάει θάλασσα. Πεντακάθαρα, όλα πεντανόστιμα. Σας τα καθαρίζουν από λέπια, από εντόστια και έρχεται στο σπίτι και το φαγκρί και η τσιπούρα και το χταποδάκι και τα μύδια και τα καλαμάρια και τα πάντα όλα. Και όχι μόνο και το φαγκρί και το φαμπέζ και το φαρός και το φακόκινο, ό,τι θέλετε. Μόνο γοργόνα δεν πουλάει στο Αιγαίον. Μόνο γοργόνα. Όσο για το πιο νόστιμο γλυκό της πόλης, την πιο νόστιμη τούρτα, παγωτό θέλετε, κεράσματα θέλετε, σοκολατόπιτα, τι θέλετε, σιροπιαστά, προφιτερόλ, Νικολαίδη Ζαχροπλαστεία, Καραολί και Δημητρίου 237 και 163 τα δύο καταστήματα και εκεί και ψωμάρες και βυζαντινές και για διαβητικούς και ζυμωτά και ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε. Και βέβαια, δεν ξεχνάτε, αφίτσαντε κίδι, αυτός έχει
τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σαν καινούρια, με γραπτή εγγύηση χιλιόμετρων και ατρακάριστου, με πλήρες αρχείο σέρβις, με δεκτό έλεγχο, όπου γουστάρετε το πηγαίνετε να το ελέγξει. Ακόμα και ο καθηγητής μυστήριος εδώ μια φορά και έναν καιρό ήταν ο άνθρωπος. Δεν θα βρει τίποτα. Εννοείται ατρακάριστα, εννοείται ελληνικά τα αυτοκίνητα, δεν εννοώ τη μάρκα τους, εννοώ ότι είναι από Ελλάδα ο προηγούμενος ιδιοκτήτης. 20 χρόνια αυτή Τσαντεκίδη, μπαίνετε και στο τσαντεκίδης.gr και βλέπετε τι θα δείτε στη φοβερή έκθεση ανεβαίνοντας στον δρόμο για Ωραιόκαστρο απέναντι από τα Τζάμπο. Όλα καλά κατά τα άλλα. Δεν οφείλουμε σήμερα. Δεν λέω ρε παιδί μου. Για να είμαστε έτσι πολύ gentlemen, ε! Δεν οφείλουμε. Όχι ότι έχω καμία Κατερίνα ξεχωριστή. Όλες οι ακροάτριες μας που είναι Κατερίνες γιορτάζουν αρκετές σήμερα. Δεν έχει αρσενικό αυτό το όνομα, ο Κατερίνος. Κάνει βόλτα το φεγγάρι. Έτσι ρομαντικά θα ξεκινήσουμε με καλό Γιάννη. Γίνουν έξοδο οι φαντάροι. Έξοδο, πώς έκανε ο κόρμπος αριστερά για να σουτάρει ο... Είναι μια βραδιά τώρα. Ωραία. Κρατιέμαι, θα τα πω σε λίγο. Στην Αθήνα στο Περέα. Να και στο Περέα που θα πάω για ρομαντζάδες. Χάθηκαν οι καστανάδες κι οι αργόσχολοι βοριάδες. Δεν λέει για το διαιτητή, για το βάρλι. Απ' τη ρίζα του χειμώνα φύτρωσε μια νεμόνα. Όμορφη Κατερίνα. Χρόνια πολλά σ' Κατερίνες. Μου Καρδερίνα. Γιορτάζει και η πόλη σήμερα η Κατερίνη. Άνοιξε την αγκαλιά σου και τα ροδοβλεφαρά σου. Να χυμίξω στα κρογιάλια. Να χυμίξω στα κρογιάλια. Το κορμί μου στα καθάρια. Μου έχουν βότσα να κοχύρια. Όπου περιγραφεί του ουρανού τα πετραχύρια. Έτσι λοιπόν, έτσι λοιπόν, έτσι, αυτά, μπράβο. Τέλεια. Χρόνια πολλά λοιπόν σε Κατερίνες, μεγάλη γιορτή. Και βέβαια, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα, έχει αρκετούς. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας σε όλους. Θέλω να πω πριν πάμε στα της αγωνιστικής δράσης, γιατί είχαμε ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο, γεμάτο εντάσεις, γεμάτο εκπλήξεις. Γεμάτο σημαντικά γεγονότα. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα τα συζητήσουμε. Θα ανοίξουμε γραμμούλες μετά από λίγο να μιλήσουμε όλοι αντάμα. Να πείτε κι εσείς αυτό που γουστάρετε, όπως κάνουμε τα τελευταία 21 χρόνια. Θέλω και θα μου επιτρέψετε. Το έκανα και ανάρτηση, με αξίωσε ο Θεός και βρέθηκα το Σάββατο. Μπήκα, μπαμ, μπαμ, μπήκα, βγήκα. Δεν μείναμε αυτή τη φορά, ενώ όλες τις άλλες φορές είχα μείνει κιόλας μέσα στο όρος. Θέλω να σας πω ότι επισκέφθηκα, με αξίωσε ο Θεός και επισκέφθηκα μαζί με εκλεκτούς φίλους τη Μονή Δοχιαρίου, εκεί όπου βρίσκεται η θαυματουργός εικόνα της Παναγίας Γοργοεπικόου, μια εικόνα με πάμπολα θαύματα και όπως σας έγραψα και στο ποστάρισμα, προσευχήθηκα πέρα από τους, για τα παιδιά μου, για την οικογένειά μου, προσευχήθηκα και για τη ραδιοφωνική οικογένεια, αν έχω αυτό το δικαίωμα. Λοιπόν, είτε πιστεύετε είτε δεν πιστεύετε, ένα σταυρό και ένα κερί για όλους εσάς, για να είμαστε αγαπημένοι, για να έχουμε την υγεία μας, για να μην χάνουμε κάποιο μέλος από την παρέα μας. Και όταν λέω χάνουμε, δεν εννοώ μόνο θάνατο, να τον χάνουμε ψυχολογικά, να βυθίζεται σε κατάθλιψη, να βυθίζεται στη μοναξιά του, να απομονώνεται, να πέφτει σε τέτοια θέματα, σε μελαχολίες. Δεν θέλουμε τέτοια πράγματα. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Εδώ είμαστε να τα πούμε. Ανοίξαμε και τον μπλιμπλίκι. Αυτή ήθελα τη μικρή παρένθεση έτσι να την πω. Να στείλω τα χαιρετήματα στον Καρδάση μου στην Πάτρα που ακούει στο δρόμο για την κλινική, στο δρόμο για τη δουλειά. Να πω ότι πέρα από το FM κενό, το μήνυμά σας στο 54526 για το καταπληκτικό κινητό τηλέφωνο που κληρώνουμε σήμερα. Θα το ξαναπώ, ένα Xiaomi Redmi 7α, 130 ευρώ η αξία του,
16 GB, ένα στολίδι μαύρου χρώματος. Το λιγουρεύομαι, το λιμπίζομαι, θα στείλω μπίμπι μήπως και κληρωθώ. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Θέλω να ξεκινήσω από το εξής, για να το πάω χρονικά πίσω. Θα πω μια μεταφορά, μια παρομοίωση, ένα αλληγορικό και εσείς θα καταλάβετε τι θέλω να πω, για να μην είναι μηνύσιμο. Έχει χωρίσει ρε παιδί μου ένας στην παρέα και το μαθαίνουμε από σπόντα. Από σπόντα. Ότι χώρισε. Άσχημος χωρισμός κιόλας και τα λοιπά, με καυγάδες, με φασαρίες. Και έχουμε συνάντηση για γενέθλια, έχει κάποιος γενέθλια. Έχουμε συνεννοηθεί λοιπόν οι 10 φίλοι να μην του πούμε τίποτα. Εμείς το μάθαμε από την πλευρά της γυναίκας, το μάθαμε από την πλευρά της μάνας της, ας πούμε παράδειγμα. Αλλά έχουμε αποφασίσει να κάνουμε όλοι να κάνουμε την κουκουβάγια που είναι πίσω στα βιβλία του οργανισμού. Και ότι δεν συμβαίνει τίποτα, δεν ξέρουμε τίποτα, όλοι κάνουμε την κουκουβάγια. Οι 10. Έρχεται λοιπόν στο πάρτι και αυτός κάνει τον χαρούμενο, κάνει τον αδιάφορο και τα λοιπά. Τι γίνεται, χαχού, χαχού, χαχού. Πού είναι η γυναίκα, δεν ήρθε σήμερα, εντάξει, οκ, αυτά, προσποιούμαστε. Όλοι, όλοι. Έρχεται όμως και ένας ο οποίος ήταν απρόσκλητος στο πάρτι. Από μόνος του έρχεται. Μπαίνει μέσα και εκεί που είναι όλοι γύρω από την τούρτα και τα κεριά και αυτά και τα λοιπά, τι ωραία ατμόσφαιρα και τα λοιπά, του λέει, ρε μαλαμπίμπιπ, χώρισες με τη γυναίκα σου. Δεν ήξερε τίποτα αυτός και τους χάλασε το κέφι. Πάμε τώρα στο μάτς Νέα Σμύρνης, όπου ο Πανιώνιος πήρε ένα παλικαρίσιο χ από τον Ολυμπιακό. Οποιαδήποτε ομοιότητα της προηγούμενης ιστορίας με τον γκολ του Δανικού από το Βάζελο που μπήκε και σκόραρε στα χασομέρια, έστειλε τον Τζιμίκα για βρούβες στον Ισθμό της Κορίνθου, για βρούβες και σουβλάκια, και άφησε άγαλμα τον Σα, στερώντας 2 βαθμούς από τον αδικημένο Ολυμπιακό, αδικημένο γενικά, έτσι, αυτό είναι το νέο προσωνύμιο, είναι ο νέος χαρακτηρισμός. Έτσι λοιπόν, είναι άσχετη η ιστορία με τον τύπο που δεν ήξερε τίποτα, το ξαναλέω, το τονίζω, το διαχωρίζω, δεν θέλω να υπάρξει κανένας συνυφασμός, κανένας συσχετισμός των δύο ιστοριών σε καμία περίπτωση. Και έτσι λοιπόν, ξαναγυρίζω στην προηγούμενη ιστορία μας, μπήκε ο τύπος που δεν ήξερε τίποτα και του είπε, τι έγινε ρε μαλαμπή που χώρισες και δεν μας είπες και τίποτα. Και οι άλλοι κοιτάζονται μεταξύ τους. Αυτά ήθελα να πω, δεν ξαναλέω, καμία σχέση οι δύο ιστορίες. Θα πάω και στο δικό μας μάτς, εννοείται, αλλά το ξεκίνησα όπως είπα χρονικά, γιατί προηγήθηκε το μάτς του Γαύρου στη Νέα Σμύρνη. Όταν μου έρχεται η σκηνή του αφιονισμένου, του λυσασμένου κόρμπου μέσα στην τούμπα, του θυγμένου κόρμπου, του παλικαριού αυτού που χάλασε τον τόπο, χάλασε τον τόπο εδώ, μέχρι που δεν άφησε να εκτελεστεί σέντρα. Πάμε να φύγουμε, γιατί τον έπνιγε η αδικία για το πέναλτι, λες και δεν ήταν. Όταν λοιπόν χάλασε τον τόπο εδώ, βγήκανε, είπανε. Εγώ λέω ότι τον έχουμε παρεξηγήσει τον κόρπο. Διότι όπως φάνηκε και πεντακάθαρα σε ένα βιντεάκι που είδε όλη η πλάση, όλη η κοινωνία, όλη η φίλιος, είναι ένα παιδί γεμάτο τρόπους, ένα παιδί γαλουχημένο με αρχές και κυρίως με savoir vivre. Δηλαδή, έρχεται ο Μπουχαλάκης προς την περιοχή, τι θα πάει, θα πέσει πάνω να τον κόψει, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτά είναι βαρβαρότητες. Μπορεί να τον χτυπήσει, μπορεί να του προκαλέσει τραυματισμό, μπορεί να τον λερώσει στις κάλτσες, μπορεί να χτυπήσουν τα κεφάλια τους μεταξύ τους, να προκύψει μία αμνησία και να μην θυμάται τι έχει γίνει μετά στη βάση. Τι κάνει λοιπόν ο σωστός ο gentleman,
Και δεν θέλω σε καμία περίπτωση να θεωρήσετε ότι είναι ηρωνικά αυτά που λέω. Σε καμία περίπτωση, ούτε αφήνω υπονοούμενα για τη διάθεση του κόρμπου να κόψει. Έτσι το ξεκαθαρίζουμε, έχω απόλυτη επίγνωση της κουβέντας μου, απόλυτη επίγνωση των λόγων μου. Τι κάνει λοιπόν ο σωστός οικοδεσπότης, διότι φιλοξενείται ο Ολυμπιακός μέσα στη Νέα Σμηνή, έτσι δεν είναι? Τι κάνει? Περάστε, λέει. Παρακαλώ. Κάνει στο πλάι. Βάζει τον εγωισμό του στο ψουλέ. Γιατί να φανώ εγώ, γιατί να είμαι εγώ μες στο πλάνο? Όχι, όχι, όχι. Σε καμία περίπτωση. Θα κάνω ένα βήμα, ίσως και δύο στο πλάι. Να μην ενοχλήσω. Ήρθε ο άνθρωπος στο γήπεδό μου και εγώ θα πάω να πέσω πάνω του? Τι πράγματα είναι αυτά? Τι είμαστε, οι άνθρωποι του Νεάντερταλ? Απολύτιστοι? Μα είμαστε τέλος πάντων άνθρωποι χωρίς τρόπους? Πού πήγε η ευγένειά μας? Πού πήγε το σαβά βίβρ, λέει ο κόρμπος, σαν αρχηγός. Και έτσι δίνει και το παράδειγμα, κάνει στο πλάι να μην ενοχλήσει. Να μην ενοχλήσει. Έχει και περίεργο όνομα ο άλλος, Μπουχαλάκης. Σου λέει θα δημιουργήσει και τίποτα, καμιά αναμπουμπούλα, κανένα μπάχαλο. Ας κάνω λοιπόν στο πλάι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Τρεις φορές μπράβο. Για τη μεγαλοσύνη, για το πόσο γαλαντόμος είναι. Για τον τρόπο του, για την ευγένεια, τη χαρισματική αυτή ευγένεια που βγαίνει έτσι αβίαστα από μέσα του, να κάνει στο πλάι. Μπράβο στον κόρμπο που δεν θέλησε να ενοχλήσει, δεν θέλει, σου λέει τώρα τι να ενοχλούμε. Δεν είναι ωραίο, δεν είναι ωραίο. Δεν είδα κανένας να το επικροτεί, είδα μόνο ηρωνίες ότι κάνει στο πλάι για να αφήσει τον παίκτη του Ολυμπιακού να σουτάρει. Αυτά είναι πράγματα που είναι ντροπή πράγματα, εγώ θα πω. Έτσι, μια τέτοια γενική, με 80 μέσα. Ντροπή πράγματα. Ντροπή. Να αφήνουμε υπονοούμενο ότι έκανε επίδυση στο πλάι. Σε καμία περίπτωση. Αυτά είναι τώρα, δηλαδή, σπηλώνεται έτσι έναν ποδοσφαιριστή? Όχι. Όχι, 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 σε καμία περίπτωση. Εγώ δεν το δέχομαι, ρε παιδί, πώς το λένε. Εγώ, σαν Κωστής, δεν το δέχομαι. Το θεωρώ ότι είναι λάσπη. Λάσπη. Αντί να εξάρουμε, αντί να επενέσουμε, αντί να αναδείξουμε την ευγένειά του, πέσαμε πάνω να πούμε διάφορες κουβέντες. Αυτά για το μάτσο Σαββάτου. Πίεση, λέει, για τον Μάρτινς που πάει να συναντήσει τον Μουρίνιο και την Τότεναμ. Πίεση στα φόρα από κάτω. Πίεση μετά το ξεβράκωμα της εβδομάδας μεταξύ σοκρατικών και ευαγγελικών. Είναι δύο τα μέτωπα αυτού που προσπαθούσαν να πετύχουν τόσο καιρό, να διχάσουν τον κόσμο του ΠΑΟΚ, να μας βάλουν στην εσωστρέφεια, να μας βάλουν να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Η ομάδα αυτή που έχει να χάσει από τότε που η νεκρά θάλασσα ήταν άρρωστη, ο Βουκεφάλας ήταν ένα άδολο πόνι που έτρεχε με ξέπλεκα μαλλιά στις πεδιάδες της Πέλλας, από τότε που το ουράνιο τόξο ήταν ασπρόμαυρο και από τότε που το μεγάλο Πεύκο ήταν σε γλαστράκι, από τότε έχουμε να χάσουμε. Τα παιδιά μας μεγάλωσαν, φύγαμε από τα προνήπια, πάμε νήπια, θα πάμε δημοτικό και δεν ξέρουν τι είναι ήττα. Και δεν θα το μάθουν ούτε την επόμενη Κυριακή. Λέω εγώ. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Ο καθένας μπορεί να πει ό,τι αγαπάει, ό,τι θέλει. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Τα ξεκαθαρίζουμε. Θα ανοίξουμε γραμμούλες σε λίγο, εννοείται, να μιλήσετε εσείς. Χθες στην Τούμπα η ομάδα δεν τρέλανε κανέναν. Η απόδοση δεν ήταν κάτι το γουάου. Πάρα πολύ σημαντικής, κομβικής θα έλεγα σημασίας, το τρίποντο. Καταλαβαίνετε γιατί. Την προηγούμενη φορά που μας έκανε δώρο ο Γαύρος, μπήκαμε νοχελικά με το Βαζελάκι και το δώσαμε πίσω το δώρο, δεν το εκμεταλλευτήκαμε, θα ήμασταν μπροστά, παρά τους 4 κλεμμένους πόντους που έχουν δοθεί στο Γαύρο με τα 2 πέναλτι, με Μπαράλες και με τον παίκτη του Όφη, δεν θυμάμαι τώρα, τα 2 πέναλτι. Θα μπορούσαμε εμείς, αν είχαμε κάνει αυτό που έπρεπε, ή στο μάτς με το Συμπολίτη ή στο μάτς με το Βάζελο, να είμαστε μπροστά αν είχαμε κερδίσει ένα από αυτά τα δύο μάτς. Αυτή τη φορά δεν κάναμε το λάθος, δεν δώσαμε πίσω το δώρο που μας προσέφερε
αυτό το παλικαράκι που έχοντας άγνοια κινδύνου, και εννοώ αγωνιστικά πάντα, μπήκε και έκανε εμετό του Τσιμίκα, σίγουρα του έριξε την αξία και του Τσιμίκα και του ΣΑ, γιατί διαβάζουμε για εκατομμύρια, για πακτολούς για τους δύο παίκτες. Του έκανε ένα ψηλό εμετούλι εκεί, πάρε τη σακουλίτσα. Τι κάναμε λοιπόν εμείς εχθές? Πήραμε το τρίποντο. Δεν υπάρχει κανένα πέναλτι, κανένα απολύτως πέναλτι, και ασκούζουν κάποιοι, έχουν τους δικούς σκοπούς, είναι κολλημένο το χέρι επάνω, το είδαμε 5-10 φορές, δεν υπάρχει κανένα πέναλτι, δεν υπάρχει κανένα φάουλ στη φάση του Μάτος. Ναι, ο Μάτος σε άλλες περιπτώσεις χρησιμοποιεί χέρια, πόδια, είναι τέτοιο το παιχνίδι του, είναι τέτοιος ο τρόπος του, όμως σε τούτη δω τη φάση... Εμείς είμαστε στο γήπεδο, δεν το ξαναείδαμε replay εκείνη την ώρα, αλλά μετά που το είδαμε, εκείνη την ώρα δεν μπορούσαμε να έχουμε. Μόνο όσοι είχαμε στο τηλέφωνο replay από το PAOK TV, αλλά δεν υπάρχει κανένα απολύτως φάουλ. Για το δεύτερο γκολ λέω, που πέτυχε η ομάδα, και θα ήταν όλα με λιγότερο άγχος. Είδαμε χθες για μία ακόμα φορά αυτό το παλικαράκι το ανυποψίαστο, με τη φάτσα outsider, σε καμία περίπτωση δεν τον λες φατσικός. Δεν λες ότι αυτός είναι ένα center for που μυρίζει τον γκολ. Χθες έχει βάλει αλλά Λεβαντόφσκι αλλά Ιμπραήμοβιτς ένα γκολ με την προέκταση του, παιδιού. Το παιδί αυτό τέλος πάντων με μια καρατιά στέλνει την μπάλα και πρέπει, είναι δυσκολότατο το γκολ. Είναι ενδεικτικό της κλάσης του στο σκοράρισμα, είναι ενδεικτικό ότι είναι πραγματικά ένας δεινός σκόρερ που μπορεί να βάλει γκολ με το τακούνι, με το μπούτι, με το κολομέρι, με τη φτέρνα, με το σβέρκο, με το φρύδι, με τη φαβορίτα, με το λοβό του αυτιού, με ό,τι έχει τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει. Είναι εκεί και βάζει το σώμα του έτσι, στην υπέροχη παλιά του Βιερίνια, για να σκοράρει και να καθαρίσει με αυτό το γκολ. Ένα πάρα πολύ σημαντικό τρίποντο, διότι άλλο να πηγαίνουμε ισόβαθμοι στο Καραϊσκάκης, μεταφέρουμε ακόμα μεγαλύτερη πίεση στο Γαύρο, άλλο να πηγαίνουμε με 2 βαθμούς πίσω. Το καταλαβαίνετε νομίζω. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι από την αρχή ήδη της εβδομάδας. Ένα εννοείται είναι αυτό εδώ. Το νου σας ρε μάλα. Το νου σας καλά, το καταλαβαίνετε νομίζω και θα το λέμε συνέχεια. Το δεύτερο είναι, δεν υπάρχει για μένα η πρόταση, πάμε για 2 αποτελέσματα. Μας βολεύει και η ισοπαλία. Όχι, δεν θα το πούμε όλη την εβδομάδα, απαγορεύεται να σκεφτόμαστε έτσι. Το ξέρουμε ότι ισχύει, δεν θα το πούμε. Θέλετε να κάνουμε αυτή τη συμφωνία μεταξύ μας ρε παιδί μου? Πώς είπαμε δεν θα πούμε στον άλλον το μυστικό? Και εδώ έτσι μεταξύ μας, εδώ στην εκπομπή, το συμφωνούμε. Δεν θα πούμε σε καμία περίπτωση ότι μπορούμε και για την ισοπαλία. Όχι. Τώρα αν θα πάμε για να πάρουμε τη νίκη. Θα πάμε να τους τελειώσουμε. Θα πάμε να τους βυθίσουμε σε πολύ βαθιά εσωστρέφεια. Σε πολύ μεγάλα προβλήματα. Θα φύγει ο προπονητής τους. Θα σκοτωθούν μεταξύ τους. Κοκαλική, μαρινακική. Εφόσον πάω και κερδίσω. Τώρα αν στη διάρκεια του αγώνα που εγώ θα θέλω τη νίκη, αν εγώ θέλω που θα πάω για τη νίκη προκύψει ισοπαλία στο παιχνίδι, είναι κάτι άλλο. Δεν πάμε όμως για 2 αποτελέσματα. Δεν πάμε. Ναι, το ξέρω και αυτό που ακύρωσε ο Νοσβιντέρσκι το έβαλε, το ξέρω. Απλά δεν συνέχισε τη φάση γιατί... Ο Μάτος σηκώθηκε για την κεφαλιά και ήρθε μετά ο Σφιντέρσκι μπροστά στην εστία και το βαλκί ήμασταν, το είδαμε. Γυρίζω λοιπόν και λέω, ένα αποτέλεσμα στο μυαλό μας, εμείς σαν εκπομπή, σαν οργανισμό, σαν οικογένεια, σαν οπαδί, σαν οτιδήποτε θέλετε πείτε το. Όλος ο οργανισμός, μόνον νίκη, διπλό και τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει ισοπαλία. Αν πάμε με σκεπτικό, πάμε να κλειστούμε, ούτε καν, τίποτα. Πάμε και παίζουμε ένα πρώτο ημίχρονο όπως αυτό με τη Χάρτινη. Γιατί χθες δεν παίξαμε σε γενικές γραμμές. Και ας είχαμε και μια-δυο ευκαιρίες
και το δεύτερο γκολ να μετρήσει και παραπάνω να είναι το σκορ και οι κεφαλιές του Μάτος και βεβαίως όλα αυτά δεκτά. Δεκτά. Πριν πάω στο διάλειμμα, μια κουβέντα. Σε αγαπούμε, σε εκτιμούμε. Όσο λίγους, Διέγκο Μπίσεσβαρ. Χθες, επειδή πάλι βρέθηκα στο γήπεδο χθες και το άλλο να το ακούω μέσα από τη μετάδοση ή να το βλέπω στις φάσεις, χθες είδα και τη δυσαρέσκεια του κόσμου για ένα παίχτη που τον λατρεύει ο κόσμος σε γενικές γραμμές. Δεν μπορείς αυτό το διάστημα. Δεν ξέρω, είσαι κουρασμένος, έχεις αδειάσει, έχεις ψυχολογικά, δεν σου πιάνει σχεδόν τίποτα. Ούτε τα σουτ, ούτε οι πάσες που άλλες φορές περνούσες εσύ την μπάλα με το μητάκι μέσα από τον κόλο της Βελόνας. Αυτό το διάστημα δεν μπορείς. Και υπάρχει μερίδιο ευθύνη σε σένα που δεν πιάνεις τον κόσμο, του πεις please, mister, άσε με λίγο έξω, δεν είμαι καλά. Εκτίθε με, άσε με λίγο έξω. Και η ευθύνη είναι και του προπονητή που, όπως και στην περίπτωση Πασχαλάκη, τον περίμενε, μήπως φορμαριστεί, δεν φορμαρίστηκε. Το ίδιο γίνεται τώρα και με τον Μπίσεσβαρ. Βεβαίως ο προπονητής αποφασίζει, αλλά και εμείς πρέπει να πούμε την άποψή μας. Ας τον έξω να είναι ξανά ο γνωστός Μπίσεσβαρ. Έτσι εκτίθεται. Έτσι πληθαίνουν τα σφυρίγματα που δεν πρέπει εννοείται να αποδοκιμάζεται κανένας παίκτης. Αλλά μιλάμε για έναν ο οποίος, αν τους βάζαμε στη σειρά, στη σειρά τους βάζαμε κατά προτίμηση συμπάθειας, τελευταίο από όλους θα μπορούσε να πει κάποιος ότι ακουγόταν σφύριγμα στην Τούμπα για αυτόν. Η δυσαρέσκεια ή τέλος πάντων αυτή, αυτό το βουητό. Τελευταίος από όλους. Και λόγω ότι είναι ένας πολύ συμπαθής σαν φυσιογνωμία, το σουλούπι του, σαν χαρακτήρας, δεν δημιούργησε ποτέ πρόβλημα, έχει προσφέρει τρομερά πράγματα. Φέτος μετά από τα δυο μάτς με τον Άγιαξ δεν έχει παίξει. Άδειασε, κουράστηκε, έχει ψυχολογικά δεν ξέρω τι. Και το λέει ένας που το ξέρετε. Είναι ο αγαπημένος μου ποδοσφαιριστής. Δεν μπορώ όμως, τι να βγω να τον καλύψω ή να πω άλλα πράγματα. Ας τον λίγο έξω. Άστον. Και το ποιος θα μπει ο Πέλκας, θα παίξει εκεί ο... Δεν ξέρω, αυτό δεν το εξετάζουμε ρε παιδί μου. Δεν είναι ούτε κριτικάρουμε έναν παίχτη για να κάνουμε βάντα σε έναν άλλον. Το ξέρετε, αυτά τα πράγματα εδώ πέρα δεν υπάρχουν ούτε σε επιστημονική φαντασία. 20.000 λεύγες κάτω από τη θάλασσα. Αυτά σε γενικές γραμμές. Μπράβο και στο μπάσκετ που τα κατάφερε. MVP της εβδομάδας ο Άνταμ Σμιθ στο Τσουλού. Πολύ σημαντικό. Η ώρα για σπορ, λέει αυτό που λέμε εδώ και 2 χρόνια μετά από το κλεψιμέικο πρωτάθλημα, μετά από την κλοπή, έχει πρωτοσέλιδο σήμερα. AI συχτήρ επιτέλους, χαιρόμαστε που έρχεσαι στα λόγια μας. Κατά τα άλλα, Zoom σου λέμε. Και κληρώνουμε smartphone Xiaomi Redmi 7α, 16 GB black, μαύρο. Για να μπούμε και στην Black Week, εμείς Black Εβδομάδα έχουμε και σακουλάρα κρέατα από το Ακροπολίου Μιχάλης στον Εύοσμο. Θα πάμε σε διάλειμμα, θα ανοίξουμε γραμμές σε λίγο, θα επιστρέψουμε, να τα πούμε όλα παρέα. Επιστρέφουμε! Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεν μας πέφτει με τίποτα, λέμε, δεν μας πέφτει με τίποτα. Το πάθος, η τρέλα, η ενέργεια. Ερχόμαστε την Κυριακή. Χωρίς αλαζονία, χωρίς έπαρση, ιδιαίτερη προσοχή αυτή την εβδομάδα στις προκλήσεις, στις ανταπαντήσεις. Αυτοί θα κορυφώσουν ό,τι έχουν και δεν έχουν, ό,τι όπλο εκτός από αγωνιστικό, γιατί αγωνιστικά είναι κλάιν, χωρίς να σημαίνει ότι εμείς θα πάμε και θα υποτιμήσουμε
τη συγκεκριμένη ομάδα, η οποία με λύσα κακιά θέλει να αποδείξει πράγματα. Έχουμε μέρες να τα πούμε, είναι μόνο Δευτέρα. Πάμε να μιλήσετε εσείς. Να πω ότι στο Βεργίνα Θέατρο ξεκινάει από 6 Δεκεμβρίου μια υπέροχη και ξεκαρδιστική μουσικοθεατρική παράσταση, πρεμιέρα live, σε κείμενο υπέροχο του Γιώργου Οικονομίδη, με μια υπόθεση που εκτυλίσσεται με μια περίεργη διαθήκη 30 χρόνια μετά από κάποια συμβάντα. Είναι πραγματικά ένα υπέροχο θέαμα και θα πρέπει να το παρακολουθήσετε. Προπόληση εισιτηρίων στο 491-291 με το 2310 μπροστά, στα ticketservice.gr και στα καταστήματα public. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές, θα μιλήσετε εσείς. Ξαναλέω ότι κληρώνουμε σήμερα ένα Xiaomi Redmi, ένα καταπληκτικό smartphone, 130 ευρώ η αξία του. Στην ηλεκτρονέτ θα το βρείτε 95 αυτή την εβδομάδα, που είναι Black εβδομάδα. Εμείς το δίνουμε σήμερα κούτρα, δωρεάν, με ένα απλό μήνυμα. Γράφεις FM, αφήνεις κενό και το στέλνεις στο 54526, μπορεί να κληρωθείς, και μια σακουλάρα κρέατα από το κρεοπωλείο Μιχάλης στον Εύοσμο, στη Μενελάου 29. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα σας. Καλώς το παιδί. Καλώς το κολομπάμπο εχώρα. Είπαμε να μπούμε σε αυτή την εβδομάδα πρωτοπόροι. Βέβαια. Και έγινε. Έτσι. Ο ένας δεν ήξερε ότι δεν πρέπει να το πει. Χώρισε, βέβαια. Τι να κάνουν, εντάξει, αυτό το παιδάκι το βάλανε από το παράθυρο. Και έληξε τελικά τον το γόρδιο κόρμπο, όχι κόμπο. Ευγενικό. Κόρμπο. Σαββάτο. Αυτό το πουλάκι, αυτό το πουλάκι, αυτό το καλό. Πέρυσι το μάτσο του Ολυμπιακού τον είχε πιάσει πονόκυλος. Ήταν 3 μέρες πριν τη ρεβάν στην Τούμπα και είχε φύγει και το 0-0 έγινε 4-0. Στο Καραϊσκάκι. Ευγενέστατος όμως. Παραχώρησε. Πάρα πολύ ευγενέστατος. Αυτό έτσι. Αν μη τι άλλο, ούτε, το σώμα βέβαια. Αυτή είναι τρόπη, φίλε. Ούτε σε χορούς φίλες πάνω στη Βιέννη να πούμε στα φορτωρικά ανάκτορα. Μου θύμισε την πριγκίπισσα Σίση που σηκώνεται ο Κάιζερ Φραντς και κάνει έτσι το πλάι να περάσει στο κόκκινο χαλί. Πραγματικά άλλη αρχοντιά, ρε φίλε. Αρχοντιά. Γι' αυτό βγήκε και το σύνθημα αφήστε τη Σίση και πιάστε. Βεβαίως. Τα βουνά και τη φύση. Και την αναβίση. Λοιπόν, κύριε Αργενάκη, καλά τα λένε στον πρωταθλητή. Κοιτάξτε τον Μαχτσίση. Καλά τα λένε στον πρωταθλητή, κύριε Αργενάκη, σας δουλεύουν κανονικά. Αυτοί που ζητάνε πέναλτι στη φάση του Ίγκασον, ο οποίος πρέπει να του βάλουμε πρόστιμο γιατί δεν είχε ηλεκτροκολλήσει το χέρι πάνω του. Να το φάει! Έπρεπε... Είναι ένα νημάντα, ρε φίλε! Βάλε ένα νημάντα, δέσο, βάλε ζώνη ασφαλείας! Είναι δυνατό το χέρι να... Φόρα ένα ζουρλομανδία να είναι μέσα στα... Αυτό ακριβώς! Μέσα. Δηλαδή είναι δυνατόν να κουνιέται το χέρι όταν η μπάλα πάει με 100 χιλιόμετρα να κουνηθεί ένα εκατοστό. Δηλαδή... Βάλε μια ζιβάγκο, κάτι, ένα ζιβάγκο, βάλε κάτι, χώστο μέσα, βάλε ένα μπουφάν, κάτι, ένα τσουβάλι. Αυτοί οι κοστοί μου ξεσκύνε που ζητάνε αυτό το πέναλτι. Είναι αυτοί οι οποίοι με την κράσα μανταρότανο γκυγέρμε έκανε τον παραστάτη στην παρέλαση και χτύπησε μπάλα στο χέρι του ενώ ήταν πάνω από τον νόμο. Είπανε ότι, ήταν ακούσιο, δεν έκανε τίποτα. Με τις καθυστερήσεις τα λεπτά, όλα τα αφού είναι τα 28 δευτερόλεπτα που ξεσήκωσαν τον κόσμο, παραλίγο να παίξουν παράταση, απλά λέει το σταμάτησε τη... Τέσσερα πόσα! Το σταμάτησε τη μέση ο Κομίνης, γιατί δεν είχε δώσει τζάμπολ γι' αυτό. Ο Κομίνης, παιδιά, το ότι μιλάμε σήμερα, 25 Νοεμβρίου 2019, και αναφέρουμε και πάλι τον Κομίνη στην κουβέντα μας, εμένα από μόνο του φίλε αυτό μου δημιουργεί ναυτία, να ξέρεις. Μου ανακατεύει το κομμάτι μου. Όχι, όχι, δεν θέλω. Θέλω να είναι εκεί ο αντικαταστάτης του Σποκ, να βλέπουμε τα μούτρα του και να θυμόμαστε την κλοπή του αιώνα που έκανε η Αθλητική Ένωση Χαρταθλητών. Που σήμερα στο πρωτοσέλιδο γράφει Άισιχτήρ. Άισιχτήρ, το έχουμε πει εδώ. Θα δείτε, θα μαρτυρήσετε. Πολλά χρόνια θα το λέτε το Άισιχτήρ, να ξέρετε. Βασιστήκατε στο Θωμά Μητρόπουλο και στην παράγκα του και στον Κόκαλη για να το κάνει το γήπεδο για να κλέψετε ένα ποτάθλημα που περίμενε ο κόσμος του ΠΑΟΚ 33 χρόνια, 34 χρόνια. Έτσι. Όλη η αλήθεια της Θείας Δίκης. Θα το λέω έτσι. Κάθε μέρα.
Ωραία, Κωστή, μας κάνανε χθες να συμπαθήσουμε το συμπολίτη. Δηλαδή, πραγματικά έβλεπα, είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που έβλεπα το συμπολίτη και έλεγα: βάλ τους ένα δεύτερο να διαλυθούν εντελώς. Όντως, όντως. Για τέτοιο πράγμα. Που δεν είναι και πέναλτι αυτό που δίνεις βάρος του, έτσι. Εμείς τα λέμε, δεν έχουμε κανένα. Εντάξει, για μένα μπορεί να το δώσει γιατί το πατάει στη στέγη τη φάση, αλλά κύριε. Φεύγει μπάλα πρώτα, θέλω να είμαστε σωστοί και έντιμοι. Δεν έχω κανένα ζήτημα. Αλλά τέλος πάντων. Όσο για το χέρι του γαύρου, αυτό το οποίο προσπαθεί να μαζέψει ο παίκτης του Πανιωνίου. Έτσι, okay. Εγώ σου λέω είναι ξέκολο. Είναι ξέκολο εννοώ. Είναι έξω. Ξεκολλημένο ρε παιδί μου. Είναι έξω το χέρι. Είναι ναι, αυτό. Για μένα και εκεί τραβηγμένο είναι. Γιατί τέτοιες φορές που οι παίκτες θα πρέπει να βάλουν τσέπες για να μαζεύουν τα χέρια τους. Κανένα φάουλ στη φάση μας. Του Μάτος. Κανένα φάουλ. Εννοείται έγινε μπροστά μας. Ο Μάτος παίχτοντας. Απλά βρίσκει τον παίκτη να κάνει. Δηλαδή, αν μείνει στον αέρα, τι είναι ο Τζόρνταν. Όχι, φίλε. Κανονικά. Fly. Matrix. Θα βγει ο Κάρτ μετά να μας πει το μυστικό. Έγινε Χριστάρα μου. Τίποτα για την ομάδα μας ενδιαφέρει. Γιατί ακούω κάτι γκρίνια και εγώ και τα λοιπά. Πριν από δύο εβδομάδες, τρεις λέγαμε σε κάθε μάτσα με γκολ. Και τώρα που κρατήσαμε το 0 κάνουμε παράπονα γιατί δεν βάλαμε 10. Παιδιά, διαλέξτε. Τρεις βαθμοί. 40 πόσα? 46. 46 και πάμε. 46. Πάμε να σπάσουμε το 58. Πάμε να κερδίσουμε αυτούς μέσα εκεί. Εννοείται. Για καμία ισοπαλία. Καλημέρα Κωστή μου. Γεια σου Χριστάρα μου. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλή σας ημέρα. Γιώργο! Καλώς το παιδί. Τι κάνουμε. Δόξα τον Θεό. Πάμε Γιώργο μου. Έχει 5 που να βους δίνουν. Σε ακούω με πολύ προσήλωση. Τώρα 5 ήταν. 5. Προηγούμενος ήταν 4. Και εσύ κι άλλος ένας. Για πες. Συγχαρητήρια. Να σε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Α, νόμιζα για την εκπομπή. Φυσικά για την εκπομπή, το ξέρεις. Έλα βρε, άσε με να κάνω λίγο χαβά. Για το μπάσκετ βεβαίως. Πολύ σημαντικό. Στις κοριτσάρες μας που πετάξανε μια πεντάρα. Ναι. Στις θυγατέρες. Ναι. Στο Σουμπολίδη. Βεβαίως. Λοιπόν και πάμε στο χθεσινό το παιχνίδι. Ρε παλικαράκι εκεί στη θύρα 4. Σταματήστε να πετάτε αυτές τις σκορπίδες. Θα μας τιμωρήσουνε, ψάχνουνε αιτίες για να μας τιμωρήσουνε. Μην πετάτε πια, φωνάξτε. Όπως φωνάζουμε όλοι. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό. Με το παιχνίδι με το Βάζελο και χθες να πετάτε αυτές τις σκορπίδες. Πάμε παρακάτω, ναι. Συμφωνώ λοιπόν, μαζί σου, δεν χρειάζεται να στεκόμαστε παραπάνω, πάμε εννοείται. Σε σένα και σε όλους τους διαφωνικούς σταθμούς που ασχολούνται με τον ΠΑΟΚ, σταματήσατε, κάνατε να γίνουν να κόψουν τα χέρια από κάθε ρεπόρτερ των καναλιών. Ναι, τι έγινε, εκείνο το χέρι που λέγαμε. Ναι. Μπαρμπασάβας δεν είδα να βγει να πει τίποτα. Ναι, ακριβώς. Κάτσε κι εγώ ο Φουκαράς. Μέχρι ώρα μία και τώρα θα μιλήσει, τώρα θα βγει να μιλήσει, τώρα θα βγει, τώρα θα τα πει. Τίποτε. Γιατί ρε Κώστα το κάνεις αυτό το πράγμα. Μόνο σιωπή. Τι κατάλαβες, πού έβγαινε αυτός ο παππούλης και μιλούσε και έλεγε. Ο λαλίστατος. Τώρα. Τι, με συγχωρείτε, δεν το έχεις κρίμα στον εαυτό σου δηλαδή. Μπόρεσε και κοιμήθηκες χθες το βράδυ. Δεν μπόρεσα να κοιμηθώ ήδη το Σάββατο το βράδυ γιατί θαμπωμένος από το θαύμα των γιατρών με τη μέση του Καραπαπά που στάθηκε λεβέντης νικώντας τον πόνο γιατί τον είδα όρθιο να στέκεται. Λέω μπράβο ρε παιδί μου, θαύματα κάνει αυτό με την οσφιαλγία. Μέσα σε λίγες μέρες περδίκη. Πιστεύω μέχρι και αρσιβαρίστας μπορούσε να σηκώσει. Πέρα τώρα από την πλάκ να πάμε στα σοβαρά. Από την ΠΑΕ. Να ζητήσει εισαγγελείς οι οποίοι θα βρίσκονται στους διαδρόμους όταν θα βγαίνει η ομάδα μας. Παντού. Και στο βαρ ξένοι διαιτητές, γιατί δεν έχω καθόλου εμπιστοσύνη στους δικούς μας, μα καθόλου. Μεγάλη προστασία στην ομάδα μας, γιατί είναι αυτή η θέση να μπουκάρουν μέσα στα αποδυτήρια. Έτσι, όπως το λες, θα πάμε προετοιμασμένοι, εκεί, ψηλιασμένοι, έτοιμοι, από κάθε άποψη, πνευματικά, σωματικά, ψυχολογικά, διοικητικά, από κάθε άποψη. Και όσο που δεν μας πέφτει με την παντά σου,
Ξερίζωσε ο αέρας στα δέντρα. Άρα πια δεν είναι. Γκρέμισε και εμάς τίποτε. Δεν, έχει, δεν υπάρχει ρε φίλε. Ποιος αέρας τώρα και ποιοι. Δεν υπάρχει. Τίποτε. Λοιπόν, 4-16 τα φιλιά μου σε όλους. Γεια σου Γιωργάρα μου. Γεια σου Γιωργάρα μου. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι. Έλα ρε Κωστάκη. Γεια σου Συντριβανίσιε. Έλα πάμε. Κάρε στα περμητίδο λεβαντάρσια σε οπλικατόριο. Που σημαίνει. Επιτρέπεται να παίζεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Και τι λέμε εμείς. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Στο νεκροθάφτη. Στο νεκροθάφτη δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Έφτασε η ώρα πλέον. Έφτασε. Και τώρα τα δυο μας. Άσε ρε για τον παππούγλωσσο δεν τέχει πάθει άνθρωπος. Εντάξει αφήστε τον να. Όσο για τον άλλον τον έχω κάνει εγώ καλά. Δεν σας είπα ότι θα πω κάτω του κάνω μια ταΐνη. Τον έκανα μια ταΐνη και τελείωσε. Εγώ θέλω κάτω. Μια ένεση ήταν η υπόθεση. Όχι και κοιτάτε εδώ ε. Με δε το πουλάκι ε. Αμέσως όπως πάμε θα το δεις και το πουλάκι. Προσοχή και κοιτάτε εδώ ε. Λοιπόν, εγώ θα κάνω μια ερώτηση. Βεβαίως. Βεβαίως. Εάν ο Μάτος φορούσε ερυθρόλευκη φανέλα, τον κόσα μετρούσε. Τι δεν μετρούσε. Θα μετρούσε ε. Καλά τώρα, τι είναι αυτά που ρωτάς. Κοίταξε να δεις. Εμείς δεν έχουμε κανένα ζήτημα, το ξέρεις. Αν είχε κάνει φάουλ, τα πάντα λέμε την αλήθεια. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου εάν έπαιξα μπάλα ή όχι εχθές. Κέρδισα με 0-0. Τεράστια σημασίας νίκη. Το ίδιο θέλω να κάνουνε και κάτω. Αυτοί να παίξουν μπάλα και εγώ να μην παίξω. Και να μου μετρήσει goal offside. Goal offside να μετρήσει. Με ξένους διαιτητές όπως είπε ο Γιώργος μέσα και έξω. Μέσα και έξω γιατί είναι τόσο επικίνδυνοι και απογοητευμένοι. Γιατί θα ανέβουν στην Ακρόπολη και δεν ξέρουν από πού να πέσουν ένας-ένας όλοι τους. Έτοιμοι, ετοιμόροποι σαν του Καραγκιόζη την παράγκα. Έγινε παυλάρα μου. Σε χαιρετώ. Φιλιά. Γεια σου αδερφέ μου. Γεια. Φιλιά. Γεια σου Παύλο. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. 2310-287-888. Μην καλείτε 23 δεν σηκών κανάς. 2310-287-888. Παίζουμε και για ένα υπέροχο κινητό σήμερα. Κληρώνουμε μέσα από τα μηνύματα. Από την ηλεκτρονέτ Παμπουγκίνης Νικολαίδης. Ένα υπέροχο Xiaomi Redmi. Και μια σακούλα κρέατα από το Ακροπολείο Μιχάλης. Και μέσα από τα σταθερά τηλέφωνα αυτό. Γεια σας. Ναι. Ναι. Έλα Κωνσταντίνε. Καλώς το ναι. Τι κάνεις αγόρι μου. Γεια σου Κωνσταντίνε μου. Γεια σου χορευτή μου. Τι γίνεται. Καλημέρα. Όλα καλά. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν καλή εβδομάδα και τα χρόνια πολλά σε όλες τις Κατερίνες. Βεβαίως. Να είναι καλά γερές και δυνατές. Λοιπόν ωραία. Αφού το πήραμε το μάτς χθες και με το 1-0 δεν με πειράζει γιατί καλή ομάδα η Λάρισα Κωνσταντίνε. Για μένα προσωπικά. Εντάξει, και αρκετά σκληρή σε κάποιες φάσεις. Σκληρή, ναι, ανέφερε και λίγο και ο διαιτητής, αλλά το ξέρουμε έτσι. Ότι έτσι θα παίζανε. Και όταν το μάτς είναι 1-0, πάντα ελοχεύει ένας κίνδυνος από μια στραβοκλωτσιά, από μια αυτή, να γίνει ζημιά, θα ήταν. 94, εγώ δεν μπόρεσα να πάω στο μάτς, αν και έχω διαρκείας, αλλά υπάρχουν κάποια άλλα θέματα υγείας τώρα εδώ που έχουμε στο σπίτι. Ναι, πολλοίς κόσμος και χθες στο γήπεδο, να το πούμε αυτό. Ναι, είχε πολύ κόσμο. Το είδα στο ΠΑΟΚ TV, εντάξει. Δεν πειράζει, γιατί άκουγα λίγο και την κρίνια του κόσμου. Πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή. Δεν γίνεται, γιατί τώρα πιέζεται η ομάδα πολύ. Ναι, εντάξει, δεν υπήρξε, μην φαντάσεις υπήρξε καμιά γκρίνια τώρα. Άκουγα κάτι μορμωρίες. Εντάξει, σε κάποιες στιγμές που προς το τέλος έδειξε η ομάδα να παίζει με τη φωτιά, εκεί υπήρξε λίγο μια. Εντάξει, δεν είναι κακό να υπάρχει λίγο να αφυπνίζει ο κόσμος την ομάδα. Έτσι, δεν μιλάμε για γκρίνια τώρα. Δεν βάλαμε ένα γκολ ακόμα να το καθαρίσουμε. Εντάξει, βάλαμε, αλλά μας το ακύρωσαν. Ναι, καθαρό γκολ. Εντάξει, βάλαμε, μας το ακύρωσαν. Και ένα άλλο πράγμα, ρε Κώστα. Άντε λες το ΠΑΟΚ TV είναι δικό μας κανάλι, αλλά ούτε στην Νόβα, ούτε στην ΕΡΤ 1, ξέρω εγώ, πουθενά δεν ακούς ο πρωταθλητής ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ, πες. Ρε δεν ξέρουμε πέρσι ποιος βγήκε πρωταθλητής Νταμπλούκος, δεν ξέρουμε δηλαδή. Πουθενά, έτσι, τίποτα. Τα άλλα τα χρόνια, γιατί τα λένε για τους άλλους. Μόνο στο Open. Ναι. Μόνο στο Open. Οπουδήποτε αλλού λες και μιλάμε για έναν λεπρό που δεν πρέπει να του πούμε ότι είναι λεπρός. Γιατί δεν το λέτε ρε. Τι φοβάσαι να το πείτε, δεν το πει ο Νταμπλούχος, ο Νταμπλούχος ΠΑΟΚ, ο πρωταθλητής ΠΑΟΚ, αν εσείς το ακούτε κάπου, δηλαδή αυτό το πράγμα. Αν εσείς το ακούτε, πείτε το μας και μας. Ποτέ. Σε λέω κάθομαι, πείτε δηλαδή, το μας. Και στην Νόβα και στην ΕΡΤ, τίποτα. Στην ΕΡΤ,
στην Nova, πια, στην Κοσμοτέ, στο Sky, ναι. στον Αλφα, στον Αντένα. Πού, στα Δελτία Ειδήσεων, εγώ δεν χρειάζεται να έχεις αθλητικές εκπομπές και στα Δελτία Ειδήσεων. Έτσι. Να πω Κώστα και κάτι άλλο. Τα συγχαρητήρια και στα παιδιά του Μπίδη. Μπράβο τα παλικαράκια. Το μπάσκετ. Βεβαίως. Είδα λίγο και μερικές τα στιγμιότυπα του, της ΚΑΠΑ 19, πολύ καλά και εκεί πέρα. Βεβαίως, που, για το ποδόσφαιρο λες. Για το ποδόσφαιρο, ναι, ναι. Είδα κάτι συνδυασμούς, κάτι τα παιδιά, μπράβο. Σπουδαία άνετα. Δουλειά γίνεται. Πολύ από τον Πάμπλο και από τον Μύρο. Πολύ σπουδαία ναι. δουλειά. Πολύ. Κώστα, το τηλέφωνο το έχεις με τα μηνύματα. Το έχω με τα μηνύματα σήμερα, ναι, να βάλω κανέναν έτσι, άλλον γιατί δεν ξέρω εγώ να στέλνω. Ναι, αγοράκι μου. Στο ΠΑΟΚ Φενέρμπαχτσε το 1-0, λέω την κόρη μου στο σπίτι, μόλις μπει γκολ θα σε βάλω, θα σε γράψω μήνυμα. Ένα τέταρτο προσπαθήσω στο πρώτο γάμα. Βρε ασυχτήρ, παίρνω τηλέφωνο γκολ. Καλά ρε μπαμπά, τώρα μου το λες, είχε ένα τέταρτο που το βάλα. Χιλιά Κωνσταντίνε μου, σε χαιρετώ. Θα μιλήσουμε αργότερα, θα μιλήσουμε αργότερα για το... Έγινε, και το μεσημέρι σας περιμένω, 2-3, φιλιά. Φιλιά, και πάρω, φιλιά. Θα πάω κάνω κανένα τραγουδάκι θα κάνουμε. Άντε, άντε ό,τι γουστάρεις. Φιλιά πολλά. Φιλιά, γεια σου Κωνσταντίνα μου. Γεια, γεια. Πάμε. Καλημέρα σας. Μήπως γνωρίζετε ναι. ποιος ήταν ο κερδισμένος το Σαββατοκύριακο, Κωστή? Αυτός, ένα μηδέν. Αυτός, Κωστή. Ξέρεις ποιος ήτανε? Το παλικαράκι που κάθεται το πεντάλεπτο να κρατάει το μικρόφωνο, ναι, να βγάζει διάγγελμα ο Μπάρμπας. Σώθηκε από, από φλεβίτη. Σίγουρα Κωστή, θα λέει ευτυχώς. Λοιπόν Κωστή, μπήκαμε στα σπίτια τους, το πήρες χαμπάρι, ο Κωστάκης. Έβγαλε εκεί μια φωτογραφία που δείχνει για το χέρι, για το δεύτερο. Άρα πληρώνει το άκουσμα. Κανονικά φίλε, αφού έκανε και σχόλια για τον Σπυρόπουλο, έπιασε και τον Αλέξη Σπυρόπουλο στον τόπο. Ή μήπως πήγε σε κανένα φιλικό σπίτι. Όχι, 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 κανονικά. Έβλεπε και φτιάκια για το χέρι και έτσι βεβαίως. Κανονικά έτσι, φίλε. Έτσι εκεί έτσι. Να μπαίνουμε στο σπίτι σας και να σας φωνάμε. Εκεί είναι τα Αυγούστα. Pay. Με το γράφω με λατινικούς χαρακτήρες, όχι με ελληνικούς. Έτσι. Με ψαροκαλύτερα. Pay που σημαίνει πλήρωσε. Πλήρωνε. Λοιπόν, έτσι. Και εγώ επειδή ήμουν στο γήπεδο, όντως έχει δίκιο για τον Μπίσερ Μπαρ. Και εκεί στην 4 που ήμασταν, είχε κάποιες αντιδράσεις. Έτσι. Και εκεί που στην 5 που ήμουν, να το άκουσα. Εντάξει, παιδιά, δεν θέλω να κρυβόμαστε. Ξέρετε, εγώ έχω πει για αυτόν τον άνθρωπο, τον υπεραγαπάω. Όμως πρέπει να μείνει και αυτό στον πάγκο. Όπως έμεινε ο Ζαμπά, όπως έμεινε ο Βαρέλα, όπως έμεινε ο Πασχαλάκης, ήρθε η δική του ώρα. Κωστή. Φωνάζει από μακριά ότι κάτι συμβαίνει. Κάτι συμβαίνει. Όλη τη βδομάδα δεν χρειάζεται να λέμε τι πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ. Η ομάδα πλέον ξέρει τι πρέπει να κάνει, θα οργανωθεί και να πάει κάτω. Κάτω την μπάλα, δεν χρειάζεται φωνές τίποτα. Πάμε για να κερδίσουμε, να νικήσουμε. Ακριβώς. Κάτω, ξέρουμε ότι πάμε. Άσε για νίκη. Άσε τους άλλους που έχουν την πίεση και το άγχος. Να παίρνουν τις εντυπώσεις στα λόγια και εμείς τις εντυπώσεις στο γήπεδο. Έτσι ακριβώς. Και να φύγουμε. Θα να παίξει μεγάλο ρόλο ο Μανόλο τι θα γίνει αύριο στο Τότεναμ Γαύρος. Τι θα γίνει αύριο, το πώς θα πάει το μάτς, το τι θα συμβεί, θα παίξει ρόλο και το πώς θα. Σίγουρα, και η πίεση και το, ο προπονητής τους είναι πλέον. Υπό σοβαρή αμφισβήτηση ετοιμάζεται ο Σερ Τάγκ Λεμονής για 87η επιστροφή. Πίεση έχουν πολύ. Και τώρα που είμαστε μαζί τους είναι ακόμη μεγαλύτερη πίεση. Φυσικά. Όταν θα τελειώσει και το μάτς και εγώ πιστεύω θα κερδίσουμε, τότε θα είναι το τέλος τους για πολλά πράγματα. Θα κάθονται να μαλώνουν, θα φύγει ο προπονητής και τότε θα ψάχνουν να βρίσκουν την ευθύνη από την αρχή ξανά. Έτσι. Εκείνο είναι, αυτή είναι τότε. Νίκη, μισό πρωτάθλημα. Αν θες βάλουμε συμπλήρωση. Να σε βάλω. Το ξέρεις 600. Φιλιά. Okay. Γεια σου Μανώλη. Για το τηλέφωνο μέσα από τα μηνύματα, παιδιά, γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 για το τσιτσί που είναι είδος ανάγκης και είναι κρεατάκια και είναι φαγητό και μέσα από τα σταθερά. Καλημέρα. Καλημέρα Κωστή. Καλό στο παιδί. Λοιπόν. Καλό στο στράτο, το φυσικοθεραπευτή Παύλα Ποιητή. Να είσαι καλά. Την καλημέρα. Καλά, γόρι μου, για πες. Λοιπόν, εγώ δεν θα σε καλοκαρδίσω σήμερα, σε πήρα να στα ψάλω λίγο. Να μου τα ψάλεις, βεβαίως. Σε ήχο πλάγιο δεύτερο. Όχι, όχι. Λοιπόν, ο λόγος είναι ότι έχεις γίνει πολύ αριστικός. Και η αλήθεια είναι ότι έχεις ανεβάσει πολύ τον τουπέ. Ναι. Ο λόγος είναι ο εξής. Ναι, δεν μπορεί να πάμε, φίλε, στο Καραϊσκάκι και να λες ότι το αποτέλεσμα είναι μόνο ένα. Τα αποτελέσματα είναι δύο για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Η νίκη του ΠΑΟΚ ή ήττα του Ολυμπιακού. Είναι απλά τα πράγματα. Δεν το σκέφτηκα, φίλε. Εντάξει. Δεν το σκέφτηκα. Έχεις δίκιο. Μέα κούλπα. Ομολογώ το λάθος μου. Αμαρτία εξομολογουμένη. Ουκέ στην αμαρτία. Οπότε έχεις δίκιο, φίλε. Έχεις δίκιο. Αυτομαστιγώνομαι λεκτικά. Έτσι.
Έτσι, μπράβο. Έτσι. Λοιπόν, έχω δακρύσει με το, με το GIF αυτό το κινούμενο, το, το εικονίδιο που δείχνει τον κόρμπο και να παίζει από πίσω ηχητικό, ναι, κάνει, ναι, στην, ναι, άκρη να περάσω, δηλαδή τρίου. Ναι, 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 δεν υπάρχει. Λοιπόν, πραγματικά ο τύπος έχει γράψει φήμες που, που λένε ότι, ότι με το που έβαλε τον γκολ ο Εμμανουηλίδης, που ανοίγω παρένθεση για αυτόν, έχω στείλει email στην ΠΑΕ και τους έχω πάρει και τηλέφωνο από πέρυσι στο παιχνίδι που, ναι, είχαν τρεις σκάουτερ ισπανικών ομάδων για να τον παρακολουθήσουν να παίζει το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, από πέρυσι, έτσι, πέρυσι, ναι, Σεπτέμβριο μήνα. Έχω πάρει τηλέφωνο στην ΠΑΕ και έχω πει τα, τον Εμμανουηλίδη και τα μάτια σας. Ναι. Εάν δεν πάνε να κάνουν κίνηση τέλος του, του 20 που τελειώνει το συμβόλαιό του, νομίζω ότι κάνει εξαιρετική η προσπάθειά του και μετά τη δικαιολογία και όλα στο παιδί, έτσι. Έχει, έχει κάνει την ίδια ακριβώς ενέργεια, ακούς Χωστή. Μετό τον Τζιμίκα, δηλαδή τον στέλνει για βρούβες και μετά βλέπει που στέκεται ο ΣΑ και είναι έτσι. Αφιερωμένο, άκου λίγο. Κάνε στην άκρη να περάσω, απόψε θα σε ξεπεράσω. Την Κυριακή θα σε ξεπεράσω στη βαθμολογία. Στην καρδιά μου να ο κόρμπος, ο ευερέθιστος, ο υπερευαίσθητος, ναι, ο παλίκαρος κόρμπος που χάλασε τον κόσμο. Εν πάση περιπτώσει, για να αφήσουμε τον Εμμανουηλίδη, ελπίζω η ΠΑΕ να πράξει τα δέοντα. Φήμες που λένε ότι με το που έβαλε τον γκολ ο Εμμανουηλίδης, οι υπόλοιποι 8 παίχτες του Πανιωνίου πριν από αυτών των τριών που πανηγύρισαν πιάνανε το κεφάλι τους και σκύβανε κάτω. Κάνεις δράμα. Ακριβώς αυτό. Το περιέγραψα, αυτό. Δεν ξέρω αν άκουγες από την αρχή πώς το περιέγραψα. Ναι, ναι, γιατί έγινε αυτό το πράγμα. Το έπιασε και η κάμερα σε κάποια φάση που πιάνανε το κεφάλι τους 5-6 παίχτες. Πιάνανε γιατί λένε πω τι έβαλε το παιδί αυτό, όχι. Όχι, πιάνανε γιατί λένε όχι, τώρα πέσαμε. Ναι. Ακριβώς γι' αυτό το πιάνουν, ναι, το κεφάλι τους. Και ένα τελευταίο για να κλείσω, Κωστή. Θα σου πω το εξής. Θεωρώ ότι το μάτς της Κυριακής είναι διπλό. Από εδώ μέχρι την Αθήνα και πίσω. Ναι. Ο λόγος είναι ο εξής. Πες μου πότε άλλοτε υπήρχε περίπτωση ο Ολυμπιακός να τα έχει τόσο όλα υπέρ του. Είναι, ναι, στο Champions League. Έχει εισπράξει τα εκατομμύρια. Είναι πρώτος. Είναι αίτητο στο φετινό πρωτάθλημα. Έχει μεγαλομέτωχο με φράγκα, ναι, όπως πάντα. Ναι, ναι, ναι. Παίζει στην έδρα του. Ναι. Είναι φορμαρισμένος. Δεν έχει τραυματισμούς. Δεν έχει τραυματισμούς. Έχει τον ίδιο προπονητή. Ναι. Μπράβο. Έχει κορμό. Ναι. Έχει, και άλλα γλυκά. Έχει, περίμενε. Ναι. Έχει κυβέρνηση η οποία είναι φύλλα προσκυμένη, ναι, για να μην πω και τίποτα παραπάνω. Τον Αυγιανάκη που τους αγαπάει. Μπράβο. Άρα. Έχει και το, και το γιο του, του γραφικού, ο οποίος είναι... Στην ΟΕΦΑ λύνει και δένει. Μπράβο. Του τέστην. Του τέστην. Πες μου εσύ πότε ο ΠΑΟΚ έχασε όταν όλα ήταν κατά του. Ποτέ, φίλε. Ποτέ. Χάναμε όταν πηγαίναμε χαλαροί και νομίζαμε ότι τα πράγματα είναι εύκολα. Στα δύσκολα όταν ποτέ. Αυτό. Όταν ο ΠΑΟΚ πήγαινε για κηδεία... Ή τον είχαν όλοι για κηδεία. Έτσι, έτσι. Έβγαινε, έτσι, φίλε θριαμβευτής με το δόρυ και την αφίδα, έτσι, και όπως μέσα στα αίματα. Φιλιά! Γεια σου, Στράτε μου! Σε χαιρετώ! Πάμε τελευταία γραμμή από το διάλειμμα, ναι! Καλημέρα, Κωνσταντίνε! Φιλάρετε μου! Μήπως θέλεις να πάμε στο διάλειμμα και να περιμένεις να τα πεις με την άνεσή σου για να μην έχουμε την πίεση? Ναι, ναι. Αγόρι μου, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, μην κλείνεις, πάμε σε διάλειμμα. Υπενθυμίζουμε, ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης, εβδομάδα καταπληκτική, με τρομερές προσφορές. Εβδομάδα black, κορυφώνονται τα πάντα, δεν υπάρχει, έχουν πιάσει πάτο οι τιμές. Φυσικά Αιγαίων, δικητήριο 214.000 και ορόκαστρο 69-56-66. Εκεί θα βρείτε το πιο φρέσκο ψάρι στην πιάτσα. Νικολαίδης Αρτοζαχαροπλαστία Καρολή και Δημητρίου 237 και 163. Υπέροχα γλυκά, υπέροχες τούρτες, ψωμιά, τα πάντα. Και αφήτσατε κίδι 20 χρόνια αυτοκίνητα σαν καινούρια. Εκεί απέναντι από τα Τζάμπο, στο δρόμο για το Ωραιόκαστρο. Θα με θυμηθείτε όταν πάτε εκεί και δείτε την έκθεση. Εννοείται με γραπτή εγγύηση. Τα πηγαίνετε σε όποιο μάστορα θέλετε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Πάμε, πάμε κατευθείαν στις γραμμές που περιμένουν και θα πω μετά χορηγούς δεύτερης ώρας. Πάμε στο Φιλάρετο που περίμενε υπομονετικά και τον ευχαριστούμε. Έλα, Φιλάρετε. Κοίταξε. Σε ευχαριστώ καταρχήν για την κατανόηση. Όσο σε ακούω με προσοχή. Όλοι μας. Αν σε κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, στο TV ΠΑΟΚ υπάρχει ένας άνθρωπος που εμείς
όλο το δεύτερο ημίχρονο ήμασταν στην τζίτα, γιατί περιμέναμε να τελειώσει το παιχνίδι και να είμαστε ευχαριστημένοι που είμαστε πρώτοι. Να πάρουμε το τρίποντο, αυτό ήταν. Που είμαστε πρώτοι. Να πάμε ισόβαθμοι στο ντέρμπι. Πολύ ωραία. Και ακούς τώρα τον άλλο να σου λέει ότι βαριέται που βλέπει τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, όποιος βαριέται να σηκωθεί να φύγει. Και μιλάω φυσικά για έτσι έλεγε. Ορίστε. Έτσι είπε. Βεβαίως. Δεν ξέρουμε να στο τον πει, έπαιζε βαρεμάρα, λέει. Άμα σε πιάνει βαρεμάρα, πήγαινε και περιέγραψε κάπου αλλού, όχι στο TV ΠΑΟΚ. Γιατί στο κάτω-κάτω, τι ήθελε, να ισοφαρίσει για να έχει ενδιαφέρον το παιχνίδι. Όχι, γιατί εκεί το ΠΑΟΚ. Άσε ρε, άσε, φάγαμε τα νύχια μας τώρα. Πώς θα γίνει δηλαδή τώρα. Ναι. Αν θέλει να δείχνει ότι δεν γουστάρει, να το λέει ανοιχτά για να βρούμε κάποιον άλλο. Δεν με ενδιαφέρει εμένα αυτού του είδους η περιγραφή. Μα μόνο και δηλαδή. Μόνο που τον έχει στο στόχαστρο ο Καραπαπάς, εγώ τον εκτιμώ να ξέρεις ένα παραπάνω. Okay. Και ας διαφωνούμε, δεν πειράζει. Σε αυτό που λες έχω δίκιο, αν το είπε, φιλάρετε μου, αν το είπε αυτό, δεν μου αρέσει αυτή η κουβέντα. Βαριέμαι που βλέπω, αν το είπε, βαριέμαι που βλέπω τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, τι να κάνουμε έχεις δηλαδή. Έχεις δει εσύ να παίζουν άλλοι να έχουν 9 φάσεις για γκολ. 9 φάσεις για γκολ είχαμε. 2 γκολ βάλαμε και τώρα πάω στο VAR και αυτό είναι το βασικό. Δηλαδή λέει στο offside, αφήνεις τη φάση να εξελιχθεί και άμα μπει γκολ και μετά ναι. Το βλέπουμε στο VAR και ανάλογα κάνουμε. Ναι. Αλλά λέει στο foul δεν το αφήνει. Γιατί δεν το αφήνει ναι. Στο foul. Ποια είναι η διαφορά. Του φάουλ από το offside. Ναι. Δεν το κατάλαβα. Τι να αυτή πω. Την περίπτωση λοιπόν. Έτσι τα έχουν αποφασίσει. Δεν λέει υπάρχει Λουκάκος, κανένα φάουλ στο Μάτος. Από τον Μάτος. Έγκαιρα δεν υπολογίζεται τον γκολ. Ποιος το είπε αυτό, δηλαδή ποια είναι η λογική του. Γιατί στο εδώ, κάτω έχω δει φάσεις στη Γερμανία που τους βγάζει από τη φυσούνα να εκτελέσουν πέναλτι. Σε γερμανικό ναι. Μάτς, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς το μάτς, αλλά τελειώνει το μάτς το ημίχρονο. Πηγαίνουν στα αποδυτήρια και τους ξαναβγάζει γιατί στην τελευταία φάση έχει γίνει πέναλτι και του λένε στο βάρο ότι ξέρεις κάτι, πέναλτι τελικά. Και τους έβγαλε από τη βιζούνα. Μα και το πέναλτι μετράει. Εδώ το φάουλ δεν μετράει. Είναι αστείο, μα την αλήθεια. Γιατί ο Μάτος είναι στη θέση του και ο άλλος είναι μισό μέτρο μακριά, κάνει πίσω βήματα και πέφτει αυτός επάνω στο Μάτος. Φυσικά. Απλό είναι. Να πω κάτι, φιλάρετε μου, το είπα και νωρίτερα. Πολλές φορές ο Μάτος παίζει με τα χέρια. Το έχει. Ναι, ρε, δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα. Πούμε, ξέρεις κάτι, τον καβαλάει τον παίκτη ή στηρίζεται με τα χέρια του πάνω στους ώμους του αντιπάλου. Ξέρω εγώ, ή τον χτυπάει με τον αγκώνα. Εχθές στη φάση, πραγματικά, επειδή ο Μάτος έχει άλμα, είναι αλτικό παιδί, έχει το άλμα, κανονικά παίρνει την κεφαλιά και μετά πέφτει πάνω. Τι να κάνουμε δηλαδή. Πού να πέσει, να πέσει παραδίπλα, να πάει να πέσει στον προάβλιο τη Αγία Βαρβαρά. Πείτε μου, να πετάξει τι. Πέφτει ο άλλος επάνω. Εκτός αυτού. Ναι. Είναι ανάποδα γιατί είναι μακριά. Δεν είναι δίπλα. Θα βλέπαμε άλλο μάτς με 2-0. Δίπλα. Το καταλαβαίνετε έτσι. Να έχει γίνει φάουλ. Με 2-0 θα βλέπαμε άλλο παιχνίδι. Έχουμε δώσει 14 εκατομμύρια για να μπορέσουμε να έχουμε σωστές φάσεις. Και δεν μετράει. Είναι να τρελαθούμε. Ναι. Αλλά τι να πω, δεν ξέρω. Και αυτό το μάθαμε χθες. Και επειδή ευνοείται συνέχεια και στο κάτω-κάτω της γραφής, ο μεγάλος που το χτυπάμε αλίπητα και δυστυχώς έχει φτάσει σε ένα σημείο να κλαίει κάθε μέρα. Αυτό το κλαπς. Ναι, εντάξει. Η Μάρθα Βούρτσι μοιάζει η πιο χαμογελαστή γυναίκα όλων των εποχών. Η Μάρθα Βούρτσι. Αυτός ο παππούς δεν εμφανίστηκε γιατί περιμένει αποφάσεις. Και αν συνεχίσει και προκαλεί, θα φάει η καμπάνα χοντρή. Ας ξεχαστεί λιγάκι, του είπανε. Για να μπορέσουμε να την περάσουμε στα ίσια. Αυτό επειδή έγινε το κλαρινάκι Βασίλης Σαλέας, Γιώργος Μάγκας, Σταύρος Παζαρέτζης, The Christmas Collection, δεν βγήκε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Μπορεί και τα δύο. Γεια σου φιλάρετε μου. Σε ευχαριστώ. Πάμε. Γεια σας. Καλημέρα. Έπεσε. Πάμε εδώ. 2310-287-888. Κληρώνουμε στο τέλος εκπομπής. Με τα μηνύματα μόνο τα σημερινά του Διόρου γράφετε FM. Αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 Xiaomi Redmi 7α. Καταπληκτικό κινητό. Υπέροχο δώρο. Προσφορά από την ηλεκτρονέτ Παπουκής Νικολαίδης. Ένα δώρο αξίας 130 ευρώ. Και μια σακούλα κρέατα από το Κροπολίο Μιχάλης. Ναι, γεια σας.
Καλημέρα. Καλημέρα Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Έλα ρε Clark Kent. Πες μας λίγο. Σε ανέφερα πριν. Πώς γίνεται για να πάρει κάποιος κεφαλιά όπως ο Μάτος και μετά να μην προσγειωθεί, αλλά να κάνει ένα φφ έτσι και να προσγειωθεί ας πούμε στην Αγία Βαρβάρα, στη Διογένου, στη Μικράς Ασίας, στις Καντίνες, κάπου στην Αγία Μαρίνα, στον Κέδρινο Λόφο κάπου και να μην πέσει πάνω στον αντίπαλό του μετά. Για πες ο μας. Μόνος τρόπος είναι να φοράει το βρακί πάνω από το παντελόνι. Αυτό ρε φίλε και εγώ σκέφτηκα. Άρα λέω Μάτος. Σου δίνουμε τη λύση, διότι η εκπομπή. Φίλε, δίνουμε, δηλαδή δεν είμαστε έτσι απλά τυχαίοι. Φίλε, διαλούζουμε. Λύσεις, σε παρακαλώ, ρε φίλε. Σε παρακαλώ, ρε φίλε. Εγώ θέλω να σε αποθεώσω για την απάντησή σου. Χαίρομαι που δεν κρατάς για σένα τα μυστικά σου. Δηλαδή αυτό που είναι ένα επαγγελματικό, ένα δικό σου μυστικό. Το βρακί πάνω τον παντελόνι, έτσι. Είναι το ανέκδοτο που γυρίζει, έχει κάνει τις ασωτίες του άντρας, τον περιμένει η γυναίκα. Τι έγινε λέει άντρα μου, όλα καλά γυναίκα αυτή, οι Άπωνες, πω, πολύ εξαντλητική. Έτσι είχατε τέτοιο σύσκεψη με Skype και αυτά και κάναμε μια μεγάλη παραγγελία. Μέχρι αργά γυναίκα, λυγίσαμε πάνω από τη στρογγυλή τράπεζα να πούμε στην εταιρεία. Ξανά με Skype, ξανά αυτά, ήρθε μετά ένας αντιπρόσωπος από εκεί, τον περιμέναμε από το αεροδρόμιο και αυτά. Μάλιστα. Και δεν μου λες ρε Σούπερμαν, το βραχί λέει γιατί το φοράς πάνω από το παντελόνι. Φίλε δεν υπάρχει έτσι. Δεν μου λες. Ναι. Ξαναδεί. Στο Facebook εκεί κατά τύχη είδα ένας φίλος που έκανε μια like, μια σελίδα ξέρω εγώ του Ολυμπιακού. Ναι. Και έκανε κοινοποίηση σε κάτι που έγραφε αυτό το site. Ναι. Λοιπόν, και από κάτω ξέρεις τι hashtag είχε. Για πες. Δεν μας πέφτει. Α! Χωρίς πλάκα, περίμενε, αν μας τον πούνε αυτή τη στιγμή... Ο Γαβρός το έγραψε αυτό. Ναι. Και το έχω κάνει screenshot και θέλω να τον εβάλω στην ομάδα. Κλεψιμέικο, κλέβουν ακόμα και τα συνθήματά μας, τα συνθήματα του Ζουμουσού, τα συνθήματα της εκπομπής. Καταγγέλλω, απερίφραστα, με τα βγδελινίας. Την κλοπή των συνδυμάτων. Εγώ άλλο θέλω να σας πω. Όταν ποστάρετε κάτι από άλλο site, μην βάζετε το link και τους δίνουμε χιλιάδες χτυπήματα. Μην παίρνετε σε αυτήν την παγιά. Το έχω πει πολλές φορές. Όταν θες να πάρεις κάτι, έχεις δει κάτι σε ένα site, το σκανάρεις εσύ και μας το στέλνεις μετά και μπορούμε να δούμε τι γράφει. Κάντε αποθήκευση και ποστάρετε το χωρίς να βάζετε το link, γιατί μπαίνουμε εμείς. Δίνουμε στο οχαρούμενοςγαύρος.gr, ξέρω το χαροπόγαυράκι.com. Δίνουμε τα χτυπήματα και έχει 3.000, 5.000, 10.000, 15.000. Μόνο εμείς είμαστε 12.500 στο Ζουμουσού. Γιατί τους δίνετε αυτή τη χαρά, ρε παιδιά? Πολλές φορές επίτηδες προκαλούν για να δημιουργηθεί αυτό. Πάει αυτός μετά στους χορηγούς, πάει στους διαφημιστές και λέει: ορίστε, δες τι χτυπήματα είχα αυτή την εβδομάδα. 100.000, 30.000 παραπάνω, 40.000 παραπάνω, καταλαβες. Μην είστε κορόιδε, παιδιά. Θα μπαίνουμε στα δικά του site και θα βάλουμε τα δικά μας link. Ακριβώς. Πατήστε εδώ για να δείτε τα νέα του Ολυμπιακού. Ή αποθηκεύστε αυτό που βλέπετε. Κάνετε ρε παιδί, πώς το λες, κρίσε, πώς το λένε. Αποθηκεύστε το, βγάλετε το στη σελίδα αντιγραφή χωρίς να πρέπει να μπούμε εκεί να το δούμε. Καταλάβετε. Αυτό λέμε. Γιατί παίζουν τα διάφορα. Αυτό Κωστή. Έγινε αδερφέ μου, σε χαιρετώ. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, Κλάρκ. Πάμε παρακάτω, 2310-287-888 και για σακούλα κρέατα παίζουμε από τον Κροπούλιο Μιχάλης. Όλοι, όσοι θέλετε μου αφήνετε το σταθερό σας, το σταθερό, τα τρία τελευταία από το κινητό, αλλά και μέσα από το σταθερό και για το κινητό το υπέροχο, Xiaomi Redmi, από την Electronet. Γεια σας, ναι. Έλα ρε Κωστάκη, καλημέρα. Καλώς τη Βαλανιδωράχη, την τιμημένη. Έλα αδερφέ μου. Θέλω να πω για σήμερα τα συγχαρητήρια στην ομάδα μου, αυτό και μόνο, γιατί έκανε μια νίκη με ουσία και τίποτε παραπάνω. Θέλω να όμως να παραπονεθώ στο ΠΑΟΚ TV, διότι άλλαξα το ίντερνετ, το έκανα 50 Mbps και δυστυχώς τρώει κολλήματα, η εικόνα ήταν απελπιστικά. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω, οι ανθρώποι έχουν έρθει, 3 μήνες έχουν περάσει. Δεν ξέρω τι γίνεται, θα πρέπει να φροντίσουν για το
την εικόνα και την κάλυψη αυτή του ίντερνετ. Δεν μπορεί να είμαστε και στο καφενείο και στο σπίτι που βλέπω εγώ και να έχω αυτές τις διακοπές. Πληρώνω τη συνδρομή, ανέβασα τις ταχύτητες από 12 τις πήγα 50 και έχω παράπονο μεγάλο για το κόλλημα που τρώει. Δεν ξέρω εσείς στη Θεσσαλονίκη τι βλέπετε, περιμένω την απάντησή σου. Εγώ δεν έχω όσες φορές, χθες ήμουν στο γήπεδο, δεν το είδα, αλλά στο σπίτι μου, αλλά και στο πατέρα μου το σπίτι, δεν έχω θέμα. Αλλά είμαι τούμπα, τι να σου πω, δηλαδή δεν μπορώ να ξέρω πώς λειτουργεί στην Πρέβεζα το θέμα. Και αν, αν παίζει ρόλο η κακοκαιρία που είχε, ας πούμε, χθες. Όχι, αν παίζει ένα... Ναι. Δηλαδή, δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός, αλλά ίσως χθες η πολύ μεγάλη κακοκαιρία που υπήρχε να δημιούργησε θέματα. Λέω, δεν ξέρω, μπορεί να παίζει ρόλο, μπορεί όχι. Ακούγεσαι, γι' αυτό είμαστε εδώ να ανοίγουμε το μικρόφωνο. Είμαι βέβαιος ότι προσπαθούν να βελτιώσουν οι άνθρωποι με κάθε τρόπο και το σήμα και τις υπηρεσίες τους μέσα από το PAOK TV. Και όποιος έχει θέμα, βγαίνει να το λέει. Δεν φημώνουμε κανέναν εδώ. Θέλουμε να βελτιωνόμαστε σε όλα τα πράγματα. Έτσι μπράβο, γιατί πραγματικά άλλαξα το πρόγραμμα από 27,5 ευρώ που ήταν το πήγα 35, μόνο και μόνο για το PAOK TV. Και δυστυχώς εχθές είχα μια εικόνα για κλάματα. Δηλαδή, τι να πω, και οι ταχύτητες αμέσως παίρνω την Κοσμοτέ και ζητάω ταχύτητες. Μου λέει κανονικές ταχύτητες. Μου λέει εμένα ό,τι έχεις τέτοιο. Οπότε. Το πρόβλημα πρέπει να το φροντίσουν βεβαίως. Εννοείται, 100%. Είναι ένα παράπονο το οποίο αν ξαναπαρουσιαστεί και επανειλημμένα θα το τονίζω, γιατί δεν μπορεί τώρα να περιμένουμε να δούμε αγώνα και να μην βλέπουμε. Αυτό είναι το παράπονο μου. Συγχαρητήρια και πάλι για την ομάδα. Καλή σας ημέρα. Γεια σου Κούδα. Γεια σου Βασίλη μου. Είναι, παιδιά, εμείς γι' αυτό έχουμε ανοιχτές γραμμές και το παράπονο, όπως ακούγεται ο έπαινος, έτσι πρέπει να ακούγεται και το παράπονο. Βεβαίως, και θέλουν και θέλουμε αυτό το πράγμα να προχωρήσει, θέλουμε αυτή η εικόνα να φτάνει σε κάθε άκρη της γης, διότι το σήμα μέσα από το διαδίκτυο μπορεί να φτάσει στην άλλη άκρη του κόσμου. Θέλουμε να είναι δυνατό, το ξέρουν και οι ίδιοι που ασχολούνται. Εμείς ειδικοί δεν είμαστε για να μπορούμε να δίνουμε συμβουλές πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Το ξέρουν και οι ίδιοι και προσπαθούν. Να πω εδώ, επί τη ευκαιρία της, να βρω τη Χαραμάδα, να πω ότι χορηγή δεύτερης ώρας είναι η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, οι εκπληκτικές, υπέροχες γεύσεις. Τώρα έρχομαι και πάλι στις γραμμές, υπέροχες γεύσεις στη Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, είσαι ένα πλήρως ανακοινισμένο χώρο 705-750. Να πούμε φυσικά Tenda Home, 35 χρόνια, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, τώρα που κρύος ο καιρός, βάλτε τη ζελατίνα, κλείστε τον μπαλκόνι σας, σώζετε το σπίτι σας από το κρύο, εξασφαλίστε ένα ακόμα δωμάτιο. Και το καλοκαίρι βγαίνουν αυτές, είναι αυτοκόλλητες, δεν περνάει ούτε κρύο ούτε αέρας. Tenda Home, 35 χρόνια. Και φυσικά καντίνα pit stop, καφέ, μπουγάτσα, πίτα, τσιγάρα, ό,τι θέλετε, γρήγορα, εύκολα, άπεκτα στα αγαπημένα καντίνα pit stop, και με το κόκκινο, το χαρακτηριστικό του αυτοκινητάκι. Είναι το απόλυτο success story της Θεσσαλονίκης. Εκεί θα βρείτε ό,τι γουστάρετε και ό,τι αγαπάτε σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη, σε τρία σημεία χαρακτηριστικά, και στην έξοδο, τη δυτική έξοδο της πόλης, εκεί μετά τα δικαστήρια, στη δυτική είσοδο, και στην οδό Λαγκαδά και στην πόντου 56 στη Λαχανογορά. Πάμε πάλι στις γραμμές. Γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον. Καλημέρα. Μαζί μιλάμε. Χώρια καταλαβαίνομαστε. Ωραία, ό,τι τουαλέτη με. Ό,τι τουαλέτα. Λοιπόν, Εγώ σε βάφτισα. Όχι. Α, μπορεί να με βάφτισε. Είχες πει το παράδειγμα με την τουαλέτα. Ναι. Φίλε, δεν υπάρχει, να ξέρεις. Εγώ το έχω αναφέρει, πρέπει να έχεις λόξιγκα αργά και πού. Να ξέρεις. Για πες, λοιπόν, ακούω λοιπόν, με προσοχή. Για το χθεσινό το μάτς καλευτήκαμε από όλους, τέλος πάντων, εντάξει. Δεν έχει σημασία, μπορεί να πεις την άποψή σου. Επειδή κάποιος τα είπε, δεν σημαίνει. Εντάξει, δεν υπάρχει. Τώρα πάμε. Τρίποντο. Κάτι για να πάρουμε το μάτς και κρατάμε τελείωσε. Το τρίποντο. Απλώς να προστατέψουν λίγο την ομάδα, είπα. Γιατί άμα γίνει κανένα 0-1, ξέρεις τι θα γίνει μετά. Να γίνει κανένα 0-2, να δεις τι θα γίνει. Ναι. Και να έχουμε κανένα σκυλάκι εκεί στο σημαίακι στην 7 μπροστά να κάνει τίποτα. Να γίνεται πανηγύρι. Τέλος πάντων. Εγώ για κάτι άλλο θέλω να αναφέρω. Εμείς αυτά που κοροϊδεύουμε δεν τα κάνουμε, φίλε.
Ένας, όχι, για να δουν πως είναι. Τι να δουν πως είναι. Για να δουν πως είναι, γιατί το θεωρήσανε φιλικό, τέλος πάντων. Δεν θέλω να γίνομαι ίδιος με αυτούς που κοροϊδεύω. Εγώ θέλω σε κάτι άλλο να σταθώ. Το να πας μπροστά να κάνεις μπροστά έτσι ότι τρελαίνομαι. Ή εγώ αν ήμουν ο Βιερίνια που λέγανε δεν ξέρω να μετράω, θα πήγαινα μπροστά στη θύρα 7 και θα λέγα 1, 2, 3, 4 και θα έκανα με τα δαχτυλάκια μου έτσι. Αλλά αυτά θα τα πούμε όπως θα πλησιάζουμε. Ακριβώς. Προς το παρόν. Θα κάτι άλλο. Ναι. Την προηγούμενη εβδομάδα βγήκε μια απόφαση, νομίζω, έτσι, από ένα δικαστήριο. Για το ότι έκανε θέατρο. Υπήρξε, ναι. Ακριβώς. Τότε καλώ όλους τους εργαζόμενους που θέλουν να πάρουν κάποια άδεια. Το διαβαλκανικό και τους συγκεκριμένους γιατρούς οι οποίοι φορέσαν και το κολάρο στον κύριο Μάρτινς και τα λοιπά, των οποίων τα ονόματα δεν μάθαμε ποτέ των γιατρών αυτών, τα οποία πρέπει να δοθούν και πρέπει να κάνει μια αγωγή, πάει, γιατί εδώ χάθηκε ολόκληρο πρωτάθλημα. Χορηγική σχέση με την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Έτσι, το ξέρουμε αυτό το πράγμα, το ξέρουμε. Και ο κύριος Καλβαζούλης επέμενε τότε να πούμε, δεν μας ανοίξανε, όχι υπέρ μας εννοείται, επέμενε, έτσι. Ναι. Ότι μη τυχόν και τα λοιπά κάνουν, αλλά πάρα αυτά βγάλανε αυτή την. Του φορέσαν τα κολάρα, που το κρατήσανε μέσα. Κακώς πήγε, πρέπει να πάει σε δημόσιο νοσοκομείο. Ακριβώς, και ήδη, με ασθενοφόρο. Ήδη υπήρχε και παρατυπία. Με ασθενοφόρο. Επειδή έχω κάποια σχέση με την ΠΑΕ, ο άνθρωπος πήγε με την κλούβα της αστυνομίας κανονικά, χωρίς γιατρό αγώνα, χωρίς τίποτα. Τέλος πάντων, πρέπει κατά κάποιο τρόπο να θιχτεί αυτό το θέμα και τα ονόματα αυτών των γιατρών και η ΠΑΕ να καταθέσει αγωγές, φίλε μου. Είναι, μιλάμε πολλά τα εκατομμύρια που χαθήκανε. Βέβαια. Διαφυγόντα κέρδη, ηθική βλάβη, συμφωνική δυσφήμιση. Ένας ολόκληρος τίτλος. Ένας ολόκληρος τίτλος. Αυτό είναι το μεγαλύτερο τέτοιο. Άστα χρήματα. Το μεγαλύτερο όλων. Και κάτι το οποίο δεν λέμε, πιστεύω σίγουρα όλοι μας θα ζήσουμε λιγότερα χρόνια από αυτό. Πόσα είναι να ζήσει ο καθένας μας, 60, 80, 90. Ένα-δύο χρονάκια μείον είναι, φίλε, εκείνο το βράδυ. Εκείνα τα δύο βράδια. Είμαι εκείνα βέβαιο. Τα δύο βράδια, Κώστα, 40 χρόνια. 40 χρόνια πάω στο γήπεδο. Εκείνα τα δύο βράδια δεν θα ξεχάσω ποτέ πραγματικά. Αυτό και τις Paris Saint-Germain. Έτσι. Δεν πρόκειται. Έτσι. Αυτό. Άμα θέλεις, βάλε μου στην κλήρωση. 5-5-7. Βεβαίως. Να σε καλά. Θύμισε μου λίγο και το όνομα. Ανδρέας. Έγινε Ανδρέα. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Γεια σου, Ντε Τουαλέτ. Φοβερό παρατσούκλι. Γεια σας. Ναι. Έλα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Έλα, τι κάνεις, καλά είσαι. Καλώς τον. Έλα, Αντώνη, εσύ είσαι. Ναι, τι έπανα σήμερα, γενικός είμαι. Πώς και έτσι. Καταρχήν δεν σε ακούμε, έχεις χάλια σύνδεση, αδερφέ. Έλα, μ' ακούς τώρα. Ναι, καλύτερα. Τώρα καλύτερα. Έλα. Έλα, Κωστή. Πάμε, έλα, σε ακούω. Καλά, φίλε. Έλα, τι κάνετε. Δόξα τω Θεώ, καλά. Τι κληρώνεις σήμερα. Κινητάρα κληρώνω και κρέατα. Βάλε μένα στο κινητό, θέλω κι εγώ. Το κινητό μέσα από τα μηνύματα σήμερα. Έλα ρε τώρα, δεν είναι ένα τέτοιο. Δεν υπάρχει, πάμε παρακάτω, άστα αυτά. Κατάλαβα, το κλείσω το τηλέφωνο. Πας τα πεις, από τη Χαραμάδα. Όχι, προχώρα. Τέλος πάντων, Κωστή. Για πες. Εγώ να σου πω κάτι που μπορείς να σου πει παράξενο, Ολυμπιακός ξέρεις γιατί δεν θα μας περάσει. Πρώτα απ' όλα δεν ξέρουν τι χειρίζονται τις τσίπες και δεν κάνουν ποτέ αυτοκριτική. Σωστό αυτό. Ποτέ, όχι τώρα, γενικά. Ναι, γενικά. Δεν υπάρχει αυτοκριτική. Συστές όταν δεν κάνεις αυτοκριτική, δεν διορθώνεσαι. Δεν είναι στα λάθη σου. Φυσικά. Εγώ πιστεύω ότι πάλι αυτή. Εγώ θέλω να πάρει ένα καλό βουτέλι σαν συντότερα μου Ολυμπιακός. Να βάλει ένα γκολ στο 15-20 και μετά να ψωφίσουν προκειμένου να κρατήσουν το αποτέλεσμα. Για να έρθουν και ψηλωμένοι, λες. Γιατί ναι, δεν θέλω στις 4-0 και να περπατάνε μετά, όπως κάποιος θέλει. Το καλύτερο είναι να βάλει ένα γκολ Ολυμπιακός και να το παλέψει μέχρι το 90. Χάθει 2-1 μετά, δεν ενδιαφέρει. Λαμβάνεσαι να σου πω. Έχει λογική αυτό που λες, έχει λογική. Όχι, κάπου βάλαμε στην Τότεναμ τότε και κερδίσαμε και μετά με την Κέρκυρα μπορούσαμε να πάρουμε τα πόδια μας. Κάτι τέτοιο. Ναι. Και μετά, κάνει και ψηλωμένη, θα ξαναγυρίσει η αλαζονία πίσω, γνωστή. Θα με παίξουν επιθετικά και εκεί ξέρεις τι έχει να γίνει όταν σε παίζει επιθετικά. Όπως έπαιξε την ΑΕΚ Ολυμπιακός και κάτι τρύπες. Πόση τρύπα το όχι το σπίτι. Ναι. Απλά η ΑΕΚ δεν έχει τη βιότητα να τις εκμεταλλευτεί. Δεν μπορούσε. Η ΑΕΚ είναι σε τραγική κατάσταση. Πιστεύω να φύγει ο Κωνσταντινόπουλος. Δηλαδή αν βάλει δηλαδή αυτή τον Αβραάμ και αυτούς δηλαδή. Δεν ξέρω. Δηλαδή και με ξένο διοικητή και με ξένο στο ΒΑΡ. Δεν ξέρω, εγώ θέλω
Εγώ να σου πω την αμαρτία μου, εσύ θέλω. Να είναι το παιχνίδι στο 9-0-0, να έχω χάσει αυτή η 5-4-4, α πούμε, να σερνόμαστε και να βγει μόνο στο Σμιτέρ και α πούμε για να δώσει πέναλτι ο ξένο. Αλλά να είναι πέναλτι, να πηγαίνει στο βάρη και πέρα, να πηγαίνει όλοι καραποπάδε και όλα. Πολύ γενναιόδορο. Έλεο! Είναι άσχημο αυτό που κέρδισε. Δεν είναι όμορφο. Είναι σαγόνι αυτό που έχει. Είναι σαγόνι αυτό που έχει. Όχι, ένα όμορφο πρέπει να τον κερδίσει. Αλλά επειδή είναι ξένος, α πούμε, και θα είναι ξένος καλούβιτο, δεν θα είναι ξένος στη σειρά. Α πούμε, θα πει ένα εκεί. 0-1, τελείωσε το πανηγύρι. Και θέλω να δω τι θα κάνουν μετά αυτοί. Εγώ θέλω να σου πω ένα άλλο σενάριο. Ναι. Εκείνο το παιχνίδι με τον Γκαρσία και με αυτά, εγώ δεν πιστεύω ότι θα υπήρχε άλλος ποδοσφαιρικός οργανισμός, βάζω και τους οπαδούς μέσα, που θα άντεχε αυτό το πράγμα που είχαμε πάθει εμείς σε 15 μέρες. Μόνο και δεν ήταν μόνο αυτό που πάθαμε, ήταν ότι έπρεπε μετά να προσπαθούμε να ξεκινήσουμε στους πάντες ότι είμαστε ελέφαντες. Αυτό. Μόνο εμείς μπορούσαμε να βγούμε από αυτό. Μόνο εμείς. Τέλος πάντων. Θα σου πω ένα άλλο σενάριο πριν πάμε στο διάλειμμα, Αντώνη. Άκου λίγο ένα σενάριο. Έγινε, γεια. 0-1 στο 20, 0-2 στο 35. Και ξέρετε τι έχει να γίνει. Τέλος πάντων. Θα τα πούμε αυτά. Εγώ μία συμβουλή μόνο, αν μου επιτρέπετε, στους φροντιστές, στους προπονητές, στο τεχνικό team, στο επιτελείο, στο staff μέσα. Θα έβαζα αυτή την εβδομάδα διάφορες ανακοινώσεις δικές τους, διάφορα λόγια του Μπαρμπασάβα μειωτικά, προσβλητικά, υποτιμητικά για το Βιερίνια, για τον Ιβάν, για την ομάδα, για τον οργανισμό, για την Τούμπα, για τον κόσμο. Θα γέμιζα τους διαδρόμους από τα αποδυτήρια. Παντού. Το ίδιο θα έκανα και στη Μεσύμβρια. Στην αίθουσα των αποδυτηρίων. Στην αίθουσα αποκατάστασης, στα ντους, στα μπάνια, παντού, στους διαδρόμους, στην τραπεζαρία. Θα έβαζα παντού, θα αφισοκολούσα τις φωτοτυπίες. Θα έκανα 150 εκτυπώσεις και όπου σήκωναν το κεφάλι τους οι παίκτες θα έβλεπαν τα λόγια του Καραπαπά για τον Ιβάν, για τον Μπάοκ. Τα λόγια του Μπαρμπασάβα για τα μειωτικά, για τον Βιερίνια, για τον οργανισμό, για τον κόσμο, για το πρωτάθλημα, για όλα αυτά. Όλα αυτά που λένε όλο αυτό το διάστημα. Να τα βλέπουν οι παίκτες όλη την εβδομάδα. Και περιμένω από έναν συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, τον πιο εμβληματικό, τον ηγέτη της ομάδας, περιμένω να πάει εκεί μπροστά και να κάνει έτσι με τα δαχτυλάκια, να μετρήσει. Που του είπαν ότι δεν ξέρετε, μετράς, με μιλάς εσύ για τα πρωταδήματά μας, που δεν ξέρετε, με μέτρα μέχρι το 40. Να τους κοπανίσει ένα έξω από την περιοχή, εκεί στην εστία που είναι μπροστά στη ρεφτά. Και να πάει μετά να κάνει με τα δαχτυλάκια έτσι. 1, 2, 3 αριθμητική. Λέω εγώ τώρα, ρε παιδί μου, έχω μια αυτή. Πριν πάω στον διάλειμμα, να πω. Φιλιά και χαιρετίσματα στη μητέρα του Θοδωρή από την Βέρεια, στη μαμά του την Κατερίνα που γιορτάζει. Ξέρει ότι την αγαπώ πολύ, Θοδωρής από Βέρεια. Στέλνει τα φιλιά του και την αγάπη του, είναι μαμά του ακροάτρια, είναι και ο ίδιος. Τα φιλιά μας και χρόνια πολλά στην κυρία Κατερίνα, τη μαμά του Θοδωρή από τη Βέρεια. Πριν πάω και φύγω στο διάλειμμα, να πω, μεγάλος Γιάννης Κατουρτζίδης, ανακοίνωσε Κωστή ότι όποιος καλέσει από σήμερα και μέχρι την άλλη Δευτέρα, στο 6943-296-455, το ξαναλέω, 6943-296, 455, λόγω Black Friday, να μας το πει, 20% στην έκπτωση στην αντινεμική ζελατίνα, 30% στις τέντες, έτσι όμορφα, για να τρέχουμε από σήμερα και Θεός βοηθώ. Σας τα λέμε από σήμερα μέχρι και την άλλη Δευτέρα. Εντάξει, 6943-296-455. 20% στην αντινεμική, 30% στις τέντες. Από την Τέντα Home, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης. Θα πάμε στο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Κρατήστε λίγο τις γραμμές, γιατί πρέπει οπωσδήποτε να πάμε σε διάλειμμα. Και επιστρέφουμε, αφήστε λίγο τις γραμμές, γιατί πρέπει να πάμε στο διάλειμμα. Επιστρέφουμε πάρα πολύ γρήγορα. Εδώ είμαστε, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε. Είστε συντονισμένοι στο Λίβερος 107,4. Πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες, να μιλήσετε. Κάνουμε μουχαμπέτι, κάνουμε σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ. Είμαστε κουρδισμένοι. Δεν μας πέφτει με τίποτα, ρε λέμε. Το πάθος, η ενέργεια, η τρέλα.
Και κληρώνουμε κινητούμπα σήμερα. Κληρώνουμε ένα καταπληκτικό, ένα ζηλευτό, ένα ακριβοθόρητο, ένα υπέροχο δώρο, μία τηλεφωνούμπα, ένα κινητό Xiaomi Redmi 7α16 WUVU 16 GB. Καταπληκτικά πράγματα από την Electronet Παμπουκής Νικολέης. Αυτήν την εβδομάδα θα υπάρχει Black Week, όχι απλά Black Friday. Η εβδομάδα αυτή θα είναι καταπληκτική, ειδικά σε Sony τηλεοράσεις και σε όλα όσα θα σας λέω μέσα στην εβδομάδα. Σήμερα Xiaomi Redmi, τώρα σε λίγο δηλαδή, σε ένα τεταρτάκι ένας από εσάς με ένα απλό μήνυμα θα έχει κερδίσει μια κινητάρα, τη λιγουρεύομαι να στείλω να αυτοκληρωθώ, και μια σακούλα κρέατα το κροπολίο Μιχάλη στον Εύοσμο Μενελάου 29. Θα δώσουμε και το μεσημέρι υπέροχο δώρο στο 2-3 που ερχόμαστε. Εδώ είμαστε κουρδισμένοι. Μην ξεχνάτε, Λάσο το σέρβις 47-43-12. Κορυφαίο συνεργείο στην πόλη. Φανοποιείο, βαφείο, καλύμπρες, υγραεριοκίνηση. Τα πάντα, συνεργασία με τις μεγάλες ασφαλιστικές. Και αυτοκίνητο που σας δίνει όταν θα πρέπει να μείνει μέσα στο συνεργείο το αυτοκίνητό σας. Η οικογένεια Χατζοπούλου με την εγγύηση της Ελλάς. Σέρβις της κορυφαίας οδικής ασφάλειας πίσω από το κέντρο υγείας Θέρμης. Πάμε γραμμές 5 γιατί γίνεται χαμός, ναι! Γεια σας! Έλα, Κωστή, καλημέρα. Καλό στο Στυλιανό! Κωστή, από τελικά, τώρα σου λέω χρόνια πολλά για αύριο. Όχι, αύριο, αύριο. Αύριο, αύριο, έτσι. Κωστή, ναι. Κωστή, κάνανε σέντρα στον Πανιόνιο ή περιμένουν ακόμα να φύγει να λήξει ο αγώνα. Δεν ξέρω, έκανε, στο, έκανε στο πλάι ο κόρμος. Έκανε... Να περάσουμε. Ξέρεις, συμφωνώ με κεραίες, το είπα τον Μαλουλίτης από τη Διέντε, έκανε μαλαμπή, πέσαμε τώρα, το κατάλαβες, τι έκανες. Αυτό το είπαν. Ναι, στην ψύχρα κανονικά. Δεν κατάλαβε τι έκανε το παιδί. Δεν κατάλαβε, φίλε. Όσον αφορά το Μάτος, φίλε, δηλαδή έβαλε σε αυτό το βάρ για να αφήνει να εξελίσσεται η φάση. Πηδάει κατακόρυφα, παίρνει την κεφαλιά και πέφτει όταν ο άλλος πάει, πέφτει πάνω. Τι μπορούσε να κάνει. Μόνο άμα ήταν ο κούκλος που σκοτώσει να ρίξει την βαλβίδα και να φύγει προς τα πάνω. ναι, ρε φίλε, πώς θα γίνει. ναι. Πώς θα γίνει, δηλαδή. Ο άνθρωπος λόγω της βαρύτητας πρέπει να πέσει κάτω, ο άλλος πήγε έπεσε μετά επάνω του. Δηλαδή φάουλ δεν υπάρχει πουθενά, γιατί άμα το κάνεις 2-0 και χαλάρωσες, το παιχνίδι θα είναι τελείως διαφορετικό μετά. Έτσι. Βλέπεις και τι γίνεται με κάτι 1-0 και αυτά, λες θα έχω και το νου μου να είμαι λίγο ψηλιασμένος. Η ομάδα θέλεις, δεν θέλεις μετά είναι... Έτσι, άμα γίνει 2-0 τελείως, το παιχνίδι έχει φύγει να μου. Άλλο μάτσα βλέπαμε μετά. Γιατί μέχρι τέλος τρώγαμε τα νύχια μας, λες μια γιώμα να γίνει, μια αυτή, μια να χτυπήσει κανένα κολομέρι. Έτσι. Και όσον αφορά την κολάρα του Σβαρόφσκι, δεν υπάρχει. Χρεώνεται εσύ στο Βιερίνια γιατί είναι παιχταρά στο Σβιντέρσκι. Ο καημένος ο Μαροκινός βγάζει εσύ στο Μπίσισμαν, αλλά δεν χρεώνεται ποτέ εσύ γιατί ξεκίνησε αργά και το χάσε. Σωστό. Έτσι και, είναι, φίλε. Και όλοι μοιός έβγαλε 2-3 καλές, αλλά δεν πρόλαβε ο Τσούπα. Τώρα, αλλά το Ελ Καντουρί, πάσα φίλε, είναι φανταστική. Αλλά εκεί πρέπει να το κάνεις γκολ για να χρειωθεί και ο παίκτης που έχει την έμπνευση να χρειωθεί την αριστερά. Εγώ φαν Ελ Καντουρί δεν είμαι. Θέλω Βιερίνη αριστερά, Λιμιό δεξιά. Μπορώ να έχω άποψη, ρε παιδί μου, είναι δική μου. Αυτή είναι περιορέξιος, έτσι. Εγώ λέω ότι κάνει πολλές δουλειές στο γήπεδο και εγώ δεν είμαι φαν. Αλλά ο παίκτης δεν είναι τυχαίο ότι παίζει μόνο τους προπονητές και τον προπονούν, το βάζουν όλοι. Τρέχει στο δεύτερο, στο πρώτο ήταν άφαντος, στο δεύτερο έτρεξε πάρα πολύ, μάρκαρε βεβαίως, φιλότιμος, ναι. Αλλά είναι γούστα ρε παιδί μου. Εγώ δεν ξεχάσω και με τον Γιάννη μου τότε στο 87 που έβγαλε την ασίστ του Μάτος, 45 μπαλιά που τη βγάζει, γιατί καλά είναι να θυμόμαστε. Δεν ξεχνάμε. Ξεχνάμε. Βεβαίως δεν το ξεχνάμε. Και όταν ζηματάει μπάλα, ποιος έχει καθαρό μυαλό να κάνει το κάτι παραπάνω. Σωστό. Να βλέπουμε μπάλα, όχι να βλέπουμε ότι να είναι. Δεν αντιλέγω. Έτσι δεν είναι. Δεν αντιλέγω. Αυτά φίλε Κωστή, βάλουμε σκληρώσεις. Για τα κρέατα. Ερχόμαστε. Θύμισε μου λίγο τα τρία τελευταία. 283 φίλε. Έγινε. Γεια σου Στελάρα. Γεια σου Στελάρα. Ναι, γεια σας. Έπεσε. Καλημέρα σας. Ναι. Τον προγιούτρο αδέρφια, καλή εβδομάδα. Καλώς τον Κόραν. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα αδέρφια μου, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με ένα θαύμα της Παναγίας της Γοργοϊτικού που ήσουν εκεί, το οποίο έγινε προσωπικά σε μένα. Πήγα λοιπόν για προσκύνημα εκεί και ήθελα λαδάκι να πάρω και ξέχασα. Ξαναγυρνάω λοιπόν πίσω και έχει κλείσει ο πάτερ την πόρτα που προσκυνάμε και δίνουν λαδάκια. Ναι. Γράφω τα ονόματα και ήθελα να το στείλω Αμερική το λαδάκι. Ναι. Λοιπόν, και κάθομαι έξω εκεί στην είσοδο μπαίνοντας δεξιά-αριστερά μέσα στο μοναστήρι, καθόμαστε οι προσκυνητές. Και έτσι σκέφτομαι και παρακαλώ την Παναγία λοιπόν για το λαδάκι και τι θα κάνω και πώς θα βρω και πώς θα το στείλω κτλ. Και έτσι όπως μιλάμε απέναντι κάθεται ένα παιδί μου λέει τι σκέφτεσαι, λέει,
Σε βλέπω, λέει, σκεπτικό. Λέω αυτό και αυτό συνέβη. Λέει, τι στεναχωριέσαι. Λέει, το λάδι το έχω εγώ. Λέει, περισσεύει. Πήρα παραπάνω. Λέει, πάρε ένα, το δώσει. Έτσι, είδες. Τόσο απλά. Τόσο απλά. Την ίδια, μικρό την ίδια στιγμή. Κάτι μικρό, την ίδια στιγμή. Ναι. Έτσι, την ίδια στιγμή μου το δώσει. Γοργοϊπίκος κάνει γρήγορα. Γι' αυτό λέγεται γοργοϊπίκος. Ακούει γρήγορα. Αν πρέπει να ακούσει. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να το πω. Το είχα πει κιόλας, δεν έχω καμία. Ούτε κανένα θέμα. Το ένα παιδί μου από το δεύτερο παιδί έχουν 6 χρόνια διαφορά. Και νωρίτερα θέλαμε να κάνουμε παιδί με τη γυναίκα μου. Όμως για έναν κάποιο λόγο δεν ερχόταν το παιδί. Όταν πήγα λοιπόν και πήγα στην εικόνα και είπα σε ευγνωμονώ που μου έχεις δώσει την εκταρία μου. Αν νομίζεις ότι πρέπει να κάνω και ένα δεύτερο παιδί, δώσ' το μου τώρα γιατί μεγαλώνουμε, γιατί. Έτσι. Στη βδομάδα επάνω επέστρεψα για να ευχαριστήσω. Έτσι. Που η Γεωργία λοιπόν, έμεινε έγκυος. Μεγάλη υπόθεση λοιπόν. Σας λέω κάτι προσωπικό, δεν μου το είπε κάποιος άλλος. Σας το λέω, πρόσεξε, 6 χρόνια, χωρίς να υπάρχει κάποιο θέμα υγείας, χωρίς να υπάρχει κάτι άλλο, έτσι. Άκουσε αυτό που είπα και στη βδομάδα επάνω. Επέστρεψα για να ευχαριστήσω αμέσως. Ό,τι λέμε με πίστη και είναι για το συμφέρον της ψυχής μας, να ξέρετε ότι γίνεται και ακούγεται άμεσα, όπου και να το πούμε. Και να πω και κάτι άλλο να εξομολογηθώ τώρα, αφού τα λέμε τώρα όλα. Σπάνια επικαλούμαστε τα θεία για τα θέματα της ομάδας. Σπάνια. Θεωρώ ότι θα πρέπει να κρατάμε την προσευχή ή την παράκληση για κάτι, για θέματα σοβαρότερα, υγείας κτλ. Πέρσι όμως την κουβέντα την είπα. Σε παρακαλώ, δώσε μας αυτό το πρωτάθλημα. Γιατί έχει να κάνει με την πίστη πολλών ανθρώπων. Γιατί δεν μπορεί να ευλογείται το άδικο, το σάπιο, το σαθρό. Γιατί υποφέραμε πέρσι από μία κλοπή. Γιατί αυτό όχι το πράγμα θα δώσει κουράγιο σε πολλούς ανθρώπους και θα δείξει ότι υπάρχει αυτός ο τρόπος. Έτσι, το είπα. Μία και δεν υπόφεραμε. Δεν υποφέραμε μόνο πέρσι. Και όχι μόνο. 33 χρόνια. Χρόνια ολόκληρα. Και είπα, αν θέλεις, συγγνώμη που ζητάω κάτι τόσο ταπεινό. Έτσι, αν θέλεις, δώσε μας. Βάλε και εσύ το χέρι σου και σε πολλές στιγμές. Είναι θέλημα του Θεού αυτό. Και είναι το θέλημα του Θεού. Έτσι. Να σκεπαστούν όλα και όλα έρχονται στην είναι με την γι' αυτό μπήκα την Κυριακή. Γι' αυτό μπήκα για να το Σάββατο. Για να εκπληρώσω το τάμα. Έτσι. Το λέω, το εξομολογούμε σε εσάς. Ναι. Κάποιος μπορεί να μου πει ότι είναι πολύ, πολύ φτηνός ο λόγος ή πολύ ταπεινός. Δεν μας πειράζει. Δεν μας πειράζει. Okay. Λοιπόν, τώρα για το μάτς. Παιδιά, εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος με την ομάδα. Έτσι, τόσο απλά το λέω. Δεν ήμουν καθόλου ευχαριστημένος. Δεν νομίζω ότι κανένας έμεινε ευχαριστημένος. Ακριβώς. Στεναχωρέθηκα πολύ για όλους τους ανθρώπους που ήταν στο γήπεδο με τη βροχή και το κρύο. Είναι άδικο να βάζουν τα λεφτά τους και αυτή την εποχή και άλλες εποχές που δεν περισσεύει κάτι για να πας εκεί να ξεσκάσεις, να περάσεις όμορφα και ωραία και να βλέπεις αυτό το θέμα. Πρέπει να το δει η ομάδα, να το δουν τα παιδιά. Υπήρχε άγχος, σημασία έχει, είναι από αυτά τα μάτς που εντάξει, δεν παίζουμε αλλά παίρνουμε το αποτέλεσμα. Πολύ σημαντική η νίκη, δεν παίξαμε χθες ωραία. Βλέπεις. Έτσι. Και πρέπει να πιάσουμε μετά απόδοση η πρώτη ημιχρόνου με χάρτινη στο Καραϊσκάκη. Θα γίνει. Λοιπόν, ακούς και το Βαρούχα το βράδυ που σου λέει ότι κηρύχτηκε πάνω. Αλλά τα έχω, αυτά τα έχω καταργήσει. Πέναλτι και τα λοιπά. Να δω τι θα λένε την επόμενη Κυριακή, γιατί η επόμενη Κυριακή θα είναι δικιά μας. Και ένα γρήγορο ανεκδοτάκι που άκουσα να σας το πω. Κλαίει η μαμά ψήρα, πηγαίνει το παιδί. Γιατί κλαις μαμά, φεύγει ο μπαμπά σου για το μέτωπο. Ευχαριστώ, καθήκα. Γεια. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Καλό στο παιδί. Έλα, σε σένα μην... Έλα κουκλουζαλί μου, έλα. Τι γίνεται. Τρεις γραμμές, μην παίρνετε άλλο, γιατί έχω να κάνω κλήρωση, θέλω να διαβάσω, έχει πάνω από 100 μηνύματα, να διαβάζω μερικά τουλάχιστον. Για πες. Πήρα με αφορμή τον άνθρωπο που δεν μπορεί να δει καλά το σήμα από το διαδίκτυο. Ναι. Λοιπόν, όσοι βλέπουν από υπολογιστή και ενώνουν με την τηλεόραση, να ξέρουν ότι, παράδειγμα θα δώσω, οι κινήσεις που κάνουν είναι αν πούμε ότι πρέπει να δώσουμε ένα ποτήρι νερό σε κάποιον. Βγαίνουμε από την κουζίνα, βγαίνουμε από το μπαρ. Βγαίνουμε μέσα από το μαγαζί, ρωτάμε τον άλλονα, θέλω νερό. Μπαίνουμε μέσα στο μαγαζί, μπαίνουμε μέσα στο μπαρ, μπαίνουμε στην κουζίνα, παίρνουμε το νερό και κάνουμε την ίδια χειμωνιά να το πάμε. Αν όμως πιστεύω, δεν ξέρω τώρα τι. Αν
ανοίξουμε τη Βρύση και πάρουμε κατευθείαν από τη Βρύση. Όμως π.χ. πάρουμε ένα μηχανάκι που λέγεται Android TV και το συνδέσουμε κατευθείαν στη τηλεόραση και κατευθείαν στο ίντερνετ και πάρουμε αυτό το μηχανάκι που βγάλε τώρα η ΠΑΕΠΑΟΚ. Ναι, με την Edison. Με την Edison, ναι. Τη Βρύση είναι σαν να έχουμε βάλει τη Βρύση έξω και στο τραπέζι. Και κατευθείαν πάει και βλέπει το ένα στο ομάδι. Πιστεύω αυτό είναι όλη η ιστορία. Ίσως εκεί να έχει λάθος ο άνθρωπος, γι' αυτό να παιδεύεται. Έγινε! Υπολογιστής πρώτα. Έγινε, σε ευχαριστώ. Γεια σου, Κουκλουζαλή, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, σύντομα δύο γραμμές, γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Άκη μου, επιγραμματικό σήμερα, αν θέλεις. Ναι, ναι, να δώσω καταρχήν τα χρόνια πολλά στην ενισιά μου στην Αγγλία και πολλά. Να ζήσει, Κατερίνα. Και δεν παίρνει τηλέφωνο, ναι. Και την κοράκλα μου που είναι μαζί. Ναι. Καταρχήν, μια που είπατε για Παναγίες, έτσι. Ναι. Και δεν ντρεπόμαστε. Τα λέμε όλα εδώ πέρα. Τα λέμε και γι' αυτό. Εγώ δεν έχω κανένα θέμα. Είπα, προσευχήθηκα και για αυτούς που δεν πιστεύουν. Και με κίνδυνο και να λιδωρηθώ κιόλας που τα λέω. Δεν έχω κανένα θέμα. Ούτε θρησκόληπτος είμαι, έτσι. Ούτε λέω ότι είμαι αναμάρτητος κτλ. Αυτά, παιδιά, λιμόνο, έτσι. Εγώ πήγα πιο μακριά όμως. Ούτε και αυτόν που πιστεύει σε κάτι άλλο και είναι βουδιστής. Και είναι, ξέρω εγώ, ζωραστριστής και είναι μουσουλμάνος και είναι οτιδήποτε. Και αυτός άνθρωπος του Θεού είναι ο δικός μου Θεός, λέει, όλους τους ανθρώπους να τους δέχομαι και... Και ας πει και αυτός για τη δικιά του θρησκεία. Όπως λέμε εμείς... Μακάρι να το λέει και αυτός για μας. Για πες. Εγώ πήγα στην Τραμπίκα, στη Ρόδο. Ναι. Και σε 1,5 χρόνο έκανα την κοράκλα. Τέλος, τελείως. Φίλε, είναι ειδική αυτή. Έχει ειδικότητα αυτή που λες. Κοιτάξτε, εμείς μαζευόμαστε σχεδόν την εβδομάδα μια φορά, 4-5 άτομα και μαγειρεύουμε. Λέει πριν πεινάσεις μαγειρεύεις. Έτσι, ναι. αυτό έκανε πώς το λένε, να μην τον πω κάτω στον Πειραιά. Λοιπόν, αυτό κάνουν αυτοί. Ναι. Πήγαν σίγουρο. Ναι, αλλά είπαν το γείτονα που ήταν δίπλα και μύριζε τις μυρωδιές από την ψυσταριά, από τα ψάρια, γιατί είναι ψάρια τον πιο πολύ. Ναι. Δεν τον υπολογίσανε, κατάλαβες. Έγινε. Ένα άτομο, ρε φίλε. Ο παρήσακτος. Φιλιά. Αυτό κάναμε και με το συμπολίτη. Έτσι. Εδώ πέρα να πούμε, έβαλε ένα γκολ στην αρχή και σε λέει αυτό δεν ήταν μέσα στο κόλπο. Τώρα τι θα γίνει. Φιλιά. Γεια σου, Άκη. Σε περιμένω μεσημέρι. Μεσημέρι που θα έχω χρόνο. Φιλιά. Λίγο φιλιά. Δύσκολο, φιλιά. Λίγο δύσκολο. Φιλιά. Να σε καλά. Πάμε τελευταία γραμμή. Γεια σας. Ναι. Έπεσε. Ωραία. Λοιπόν, θέλω Μαριλής μου. Καλώς ήρθες και πάλι καταρχήν. Περαστικά. Θέλω να μου δώσει ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 124. Δώσε από το 1 μέχρι το 124. 47. Το 47. Θα σου πω, περίμενε να σου πω να πάρουμε και τηλέφωνο, να το βγάλουμε και αέρα. Το 47. Το 47. Το 47. Το 47. Το 47. Περίμενε. 47. Ρόκας ή Ροκάς Νίκος. 6972 σε 760. Βγάλ τον αέρα. Καλημέρα, Ζουμουσού, ένα δώρο για τη γυναίκα μου που γιορτάζει. Βγάλ τον αέρα, Μαριλής. Καλημέρα να πω στο Ζέρβατο Δημήτρη, στο Μιλονάτο Γιώργο, στη Χριστίνα Τζιγιαδιάννη. Καλημέρα, Κωστή, ευχαριστούμε για την υπέροχη παρέα. Καλημέρα στην Νίκη Τελευρεντιάδου, στον Κώστα τον Τζερέπη. Καλημέρα στη Βασιλική τη Χριστίδου. Καλημέρα στην Ειρήνη Ζουμουσού. Γεια σου, Χούχλια Άννα. Γεια σου, Ανδρεανίδη Γιάννη. Καλημέρα, Κωστή, βάλουμε στην κλήρωση. Γεια σου, Πατερμαλή Γιώργο. Απίθανο το δώρο, γεια σου, Ρία Δέδα. Καλημέρα, ο Παπλάκης ο Γιάννης. Κινητό παλιοποιότητες. Γεια σου 476. Γεια σου Χαριστέ Δημήτρη. Γεια σου Μιλωνά Γιώργο. Καλημέρα εβδομάδα, μας πέφτει με τίποτα. Καλημέρα Νταμπλούχε, λέει Ελίζα. Γεια σου Κώστο Γλουγιάννη. Γεια σου Ειρήνη Νικολαίδου. Γεια σου Βαγγέλη Γεβορκιάν. Καλημέρα, υπέροχο δώρο. Καλή εβδομάδα, η Όλγα η Κυριακού. Καλημέρα, ευχαριστούμε για τον χορηγό. Ο Νικολαίδης, ο Γαβρίλ. Ο Γιώργος από την Τούμπα, Ζουμουσού. Σε 245. Καλημέρα, Κωστή, πάμε για την διπλό στην Κυριακή στο Καρεσκάκι. Ο Κώστος ο Τσερέπης. Γεια σου Σωτηρία Ραμπατζή. Γεια σου Δανιλίδου Μαρίνα. Καλημέρα, Ζουμουσού, βάλαμε την κλήρωση. Ο Κώστος Γλογιάννης, καλημέρα, καλή εβδομάδα, Κωστή. Ο Δημητριάδης, ο Δημήτρης. Κάτσε να δούμε, είναι ο νικητής. Ναι! Καλημέρα, Ζουμουσού. Είσαι ο τυχερός! Είμαι ο τυχερός. Ο Ρόκας! Ρόκας είναι. Ρόκας είναι, όχι ρε φίλε! Όχι ρε φίλε! Είσαι Ρόκας! Ρόκας. Πες μου τώρα τι ακούς, ας πούμε, Δημάκη και Φεϊρουμπίνη. Αυτά είναι σίγουρα. Λοιπόν, είσαι ο τυχερός της ημέρας. Έχεις κληρώσει. Πόσα μηνύματα έστειλες? Ένα. Φίλε, αυτό λέγεται την κολοφαρδία. Λέγεται την κολοφαρδία, να ξέρεις.
Θέλω, επειδή είσαι ροκάς, πρόσεξε να δεις πώς θα σε ντύσω, να μην σε αφήσω έτσι, φίλε. Περίμενε. Ναι, αυτό τώρα θα περάσει το διαφημιστικό, έτσι είναι. Περίμενε, μισό δευτερόλεπτο. Σου εύχομαι να είσαι πάντα τυχερός. Κέρδισε ένα καταπληκτικό κινητό. Πάρε. Σου εύχομαι πάντα να σε πω ποφαρδός, να κερδίζεις τις ωράκλες εδώ σε τζατζαρό. Γεια σου φίλε, να σε πάντα τυχερός. Ευχαριστώ πολύ, το γάβρο να κερδίσω. Καλά, έχουμε να πούμε γι' αυτό, έχουμε. Να σε πάντα τυχερός, πηγαίνεις στην ηλεκτρονέτ Παπουγής Νικολαίδης. Γεια σου αδερφέ μου, να σε καλά, να σε καλά. Γεια σου φίλε μου, γεια σου, γεια σου. Ζουμου σου, αυτά είναι. Πολύ αδιάβαστο μήνυμα έχω. Πολύ αδιάβαστο μήνυμα. Δεν προλαβαίνω βέβαια, εννοείται. Καλημέρα, γεια σου Μαρμαρά Θοδωρή, γεια σου Μωραή του Φανή, γεια σου Βαλκάνη Χάιδο, γεια σου Μάριε Βακούλη, γεια σου Μπεκτασιάδη Γιώργο, καλημέρα Σέβεντι Γιώργο, καλημέρα Κωστή, ο Κώστης ο Τσερέπης, η Σκαρπινάκη η Ευελίνα, ο Χρήστος ο Σίγμα, καλημέρα Ζουμουσού Παρέα, ο Κυριάκος ο Ξανθόπουλος, ο Πολουτζίδης ο Χαράλαμπος, ο Κώστας ο Αλιόζης. Πώς θα περάσει αυτή η εβδομάδα Ζουμουσού για πάντα, καλημέρα παιδιά, ένας χαμός έχει γίνει. Α, έχω και τα κρέατα, δώσε ένα ακόμα, το 30. Το ότι θα φύγω με αισθητησή σήμερα, το 30, το 30 η Παπαδοπούλου Ευελίνα. Σε 5.49 κερδίζεις τα κρέατα. Κυρίες και κύριοι, ακόμα μια εκπομπή πολιτισμική κληρονομιά για τις επόμενες γενιές φτάνει στο τέλος της. Θα τα πούμε στις 2 το μεσημέρι. Εκεί που 2 με 2.30 θα κάνουμε μουχαμπέτι, θα παίξουμε και σήμερα και αυτή την εβδομάδα θα δώσω λίθος, hotel and spa, καϊμάκ τσαλάν. Τι κάνω άνθρωπος, τι δίνω, τι δίνω, τι δίνει ο σταθμός. Η ηλεκτρονέτ Παμπουκής Νικολαίδης έδωσε σήμερα ένα κινητό, θα δώσει και αύριο καταπληκτικά πράγματα. Να θυμίσω, χορηγή δεύτερης ώρας είναι η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Εκπληκτικά πράγματα, εκπληκτικά και υπέροχα, εκπληκτικά και υπέροχα όλα όσα θα φάτε εκεί. Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, 4.30.011 ανατολικά, 6.82.369 δυτικά. Θυμίζω αυτή την εβδομάδα 30% έκπτωση στην Τέντα, 20% στην Αντινεμική Ζελατίνα. Και βέβαια καντίνα pit stop αγαπημένα, γρήγορα, εύκολα, άπεκτα και καφέ και μπουγάτσα και πίτα και τσιγάρα τα αγαπημένα pit stop. Success story, το απόλυτο success story της Θεσσαλονίκης σε τρία σημεία και Λαχαναγορά και Οδό Λαγκαδά και Δυτική είσοδο. Τι κάνει ο άνθρωπος, τα δίνει όλα με σήμα το κόκκινο βανάκι. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, έρχεται το φοβερό δίδυμο Σταύρος και Μπάμπης. Κόλκας και Μπατμανίδης και έχουν να πούν πάρα πολλά και σήμερα όπως καταλαβαίνετε. Εμείς τι λέμε, Ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Και βέβαια δεν μας πέφτει με τίποτα, τα λέμε συστήριο. Bye, 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 bye.